Σήμερα θα σας δείξουμε τρεις παρουσιάσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και οι τρεις έχουν σχέση με game development, έτσι, με ανάπτυξη παιχνιδιών, με χρήση open hardware, έτσι, το Arduino για παράδειγμα θα δούμε σήμερα, και το game Duino, το οποίο θα μας δείξει μετά ο Σταύρος, και με free software, με γλώσσες προγραμματισμού και βιβλιοθήκες που είναι ελεύθερες, παράδειγμα η PyGame, έτσι, η οποία βασίζεται στην Python, στην SDL, αλλά γράφουμε με Python, έτσι. Η πρώτη παρουσίαση, δεν έχω ετοιμάσει κάποιο presentation, δεν χρειαζόταν ούτως ή άλλως. Η πρώτη παρουσίαση είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά διασκεδαστικό. Έτσι. Είναι multiplayer, έχει σχεδιαστεί να είναι multiplayer. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μόνο δύο παίκτες, αλλά μπορεί να επεκταθεί εύκολα και σε όσους παίκτες θέλουν. Και όσο αυξάνουν οι παίκτες, γίνεται και πιο διασκεδαστικό. Το παιχνίδι αυτό είναι βασισμένο εξ ολοκλήρου σε Arduino. Έτσι. Είναι ένα αυτόνομο σύστημα και έχει προγραμματιστεί σε C, σε C++ βασικά, στη γλώσσα του Arduino, κοντά στις 300 γραμμές. Έτσι δεν είναι κανένα τεράστιο παιχνίδι, 300 γραμμούλες είναι. Τώρα είναι ένα παιχνίδι αντανακλαστικών, έτσι, reflexes. Έχει να κάνει με την οπτική, έτσι, έχει να κάνει με τα αντανακλαστικά όσο αφορά το χέρι. Αποτελείται από δύο πλήκτρα, ένα λεντάκι και δύο οθονίτσες. Σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να φτάσει ο καθένας στους 9 πόντους. Τη δύο οθονίτσα μπορεί να τυπώσει μέχρι το 9, έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Αυτό είναι. Φαίνεται απλό, ωστόσο είναι πολύ εθιστικό παιχνίδι. Είναι εθιστικό, έτσι. Ίσως η απλότητά του το κάνει εθιστικό. Το λεντάκι ανάβει σε τυχαία χρονικά διαστήματα, δεν ανάβει συγχρονισμένα. Μπορεί να ανάψει σε 1 ευθερόλεπτο, σε 3 ευθερόλεπτα. Το μέγιστο είναι 10 ευθερόλεπτα, μην περιμένει και 10 μέχρι να ανάψει το λαμπάκι. Έτσι. Η τυχαιότητα είναι καλή, προέρχεται από θόρυβο μέσα από το ίδιο το Arduino, έτσι, από το θόρυβο ενός team, θα το δούμε πώς γίνεται. Υπάρχει και ένα piezo element, το οποίο παράγει μουσική όταν κάποιος φτάνει στους 9 πόντους, παίζει μουσική ότι νίκησες. Στη συνέχεια μηδενίζονται ξανά οι πόντοι και ξανά έχουμε ένα καινούργιο set. Αυτό το παίζει με δύο άνθρωποι μέχρι να βαρεθούν, ας πούμε, έτσι. Μέχρι να δείξει ο ένας ότι είμαι πιο γρήγορος από σένα και έχω καλύτερα αντανακλαστικά. Θέλαμε να κάνουμε και μια μελλοντική επέκταση. Θέλαμε να την κάνουμε σήμερα αυτή την επέκταση, αλλά την προλάβαμε. Επέκτησαν το εξής. Να είχαμε ένα LED όχι κόκκινο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Ένα LED το οποίο μπορεί να είναι RGB LED, μπορεί να παράγει ό,τι χρώμα θέλουμε. Έτσι. Είτε τα καθαρά χρώματα, red, green, blue, κιανό και τα βασικά ενδιάμεσα, είτε με συνδυασμό ό,τι ακριβώς χρώμα θέλουμε. Και όταν θα άναβε μπλε, όποιος το πατούσε θα μείωνε κατά ένα πόντος. Όταν θα ήταν κόκκινο, θα ήταν συν ένα ο πόντος. Οπότε δεν θα ήταν μόνο ένα παιχνίδι αντανακλαστικών, ποιος θα πατήσει πιο γρήγορα το κουμπάκι μόνο σε ανάβει το LED, αλλά θα ήταν και ένα παιχνίδι προσοχής, αυτοσυγκέντρωσης. Έτσι, να το πατήσει μόνο όταν είναι κόκκινο και όταν ανάβει μπλε. Το παιχνίδι που έχουμε κάνει είναι πολύ απλό, για αρχή είναι εκπαιδευτικό. Έτσι. Θα δεχτούμε ερωτήσεις ό,τι θέλετε, το πώς έχει αναπτυχθεί και σε hardware και σε software. Θα σας δείξουμε και στο πινακάκι εδώ πέρα κάποια κυκλώματα που ίσως δεν είναι τόσο προφανή σε κάποιους, ίσως. Αρχικά θα θέλαμε να σας δείξουμε τα εξαρτήματα. Τι εξαρτήματα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή του. Λοιπόν, μισό λεπτό. Φέρε μου λίγο το λάπτοπ. Ή κάτσε, όχι, δεν χρειάζεται. Θα κάνω επόμενο και προηγούμενο μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τα εξαρτήματα χωρίς σειρά σημασίας, έτσι. Εδώ έχουμε ένα πεντάπινο socket, header, έτσι, ο οποίος χρησιμοποιείται για διευκόλυνση πάνω στο raster. Έτσι, θα δούμε τι είναι και το raster. Αντί να συνδέσουμε ουσιαστικά τα κανοδιάκια που θα έρθουν απευθείας πάνω στο raster, θα συνδέουμε εδώ πέρα και συνέχεια συνδέουμε τα πινάκια πάνω στο raster. Έτσι, είναι για πρακτικούς λόγους, θα δούμε πού χρησιμοποιήθηκε. Εδώ βλέπουμε τα λεγόμενα φταράκια ή στα αγγλικά θα τα πούμε 7 segment displays, έτσι, οθονίτσες 7 τομέων. Φυσικά αυτό έχει πάνω 8 LED, έτσι, είναι 8 LEDάκια εδώ πέρα, συν το dot point, έτσι, το σημείο, η τελεία. Χρησιμοποιείται αυτή η τελεία όταν θέλουμε να βάλουμε πολλά στη σειρά και να βγάλουμε δεκαδικούς αριθμούς ίσως, 8,8. Το είναι ανάποδο, έτσι. Το είναι ανάποδο, να το έτσι, αυτό μπορεί να παράγει είναι αριθμέτικο. Αυτό μπορεί να παράγει από το 0 μέχρι το 9 και κάνει 16 σύμβολα, τόσο πεζά και κεφαλαία. Έτσι.
Υπάρχουν και άλλα 7 segment displays σε αυτή τη μορφή που έχουν και λεντάκια διαγώνια όπου μπορούν να πάρουν πάρα πολλά σύνθημα. Εμείς θέλαμε μόνο για να αριθμούμε πόντους, έτσι, οπότε χρησιμοποίησαμε ένα αριθμητικό. Αυτό έχει ουσιαστικά 10 ποδαράκια, 5 πάνω, 5 κάτω, το συγκεκριμένο που χρησιμοποιούμε είναι της Kingbright, έτσι θα το δούμε, και κάθε ποδαράκι ανάβει ουσιαστικά ένα από τα LED, έτσι. Τα δύο είναι γύρωση και τάση. Συγγνώμη, 10 ποδαράκια, μισό λεπτό. Να σκεφτώ λίγο. Ναι, λοιπόν, τα λεντάκια αυτά έχουν κοινή άνοδο. Να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ένα LED για να ανάψει είναι σε μια δίωδος, έτσι. Όταν διαρρέει το απορρέγμα, ανάβει. Όταν είναι πολλωμένη ορθά όμως. Όταν, για παράδειγμα, η άνοδος του LED είναι στο θετικό πόλο, ας πούμε, και η κάθοδος είναι στο αρνητικό πόλο. Έτσι. Εδώ πέρα όλα αυτά τα λεντάκια μοιράζονται κοινή άνοδο. Κοινό συν. Και υπάρχουν δύο ποδαράκια τα οποία χρησιμοποιούνται για την άνοδο και όλα τα άλλα τα ποδαράκια είναι για τα LED. Έτσι. Για την κάθοδο του κάθε LED. Θα δούμε με κάθε κομματιού τη οθονίτσα. Θα δούμε μετά ότι σε κάθε ένα από τα LED έχουμε συνδέσει και αντιστάσεις για να μπορούν να λειτουργήσει και θα καεί. Θα κεγόταν διαφορετικά. Έτσι. Δεν περιλαμβάνει την κυκλωματοποίηση τη σε. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν αποκωδικοποιητές που λέει το παιδί, που μετατρέπουν αριθμού διαδικού επίπεδου, όπως ξέρουμε, διαδικά, έτσι, 0000, 0001, 0010, 0011, σε κατάλληλη μορφή πάλι διαδικών ψηφίων, για να μπορούμε να ανάβουμε τα λεντάκια. Αυτό εμείς το κάνουμε απευθείας. Στέλνουμε επί τόπο τους διαδικούς κωδικούς, σαν να τους έβγαζε ένα BCD. Δικό μας. Εμείς το δικό μας BCD. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Χρησιμοποιούμε δύο τέτοια, ένα για τον παίκτη, τον πόντο και ένα για τον δεύτερο. Και ανάλογα πόσοι παίκτες θα ήταν, θα χρειαζόταν και ένα για τον καθένα. Εδώ πέρα βλέπουμε το Arduino του Milanov, είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιήσαμε. Έτσι, εδώ πέρα. Είναι η πιο κλασική τυπική πλατφόρμα Arduino που υπάρχει. Βέβαια έχουν βγει καλύτερες, η Uno ή πώς το λέει τι άλλο. Εντάξει, θα το. Μέγα. Μέγα. Όχι, σε ίδιο. Στην ίδια. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Η Uno είναι αμέσως επόμενη, πιο τυπική και πιο διαδεδομένη. Η οποία ουσιαστικά είναι ακριβώς η ίδια, απλά αλλάζει ο τρόπος τον οποίο προγραμματίζεται. Δεν έχει αυτό το ολοκληρωμένο πάνω, το οποίο μετατρέπει USB συνδιακή. Αλλά έχει πάνω ένα επίσης AVR ολοκληρωμένο, το οποίο παίζει τον ρόλο του να το πέσει μάτω με προσοχή. Από USB συνδιακή. Ναι, είναι προγραμματισμένο να δουλέψει σε ένα FDI. Αυτό, καμία διαφορά. Οπότε το ίδιο σύστημα θα μπορούσε να δουλέψει και με Arduino Uno. Έτσι. Το καλωδιάκι το οποίο χρησιμοποιούμε για να προγραμματίσουμε και το κύκλωμα και για να πάρει ρεύμα, έτσι, είναι το γνωστό A2B cable USB. Θα μπορούσε κάλλιστα εδώ να συνδεθεί κάποιο νοοτροπέα αντάπτορα για 220V στον τοίχο, έτσι, κάποιο φορτικό. Έτσι, για να μην χάσει τα συνδέσει του υπολογιστή, έχουμε κάτι τέτοιο, το έχω φέρει πάνω, δεν πειράζει. Εδώ είναι η Arduino του Milanov πλατφόρμα, τη βλέπουμε πιο αναλυτικά. Έτσι, χρησιμοποίησαμε αρκετά ποδαράκια το input-output, το ψηφιακό, από τα ποδαράκια που είναι τα αναλογικά κανένα, παρά μόνο τάση και γύρωση. Έτσι. Ας προχωρήσουμε. Εδώ βλέπουμε τα αστεράκια, το breadboard στα αγγλικά. Το raster είναι ένα εξάρτημα πολύ βασικό για την ανάπτυξη πρωτότυπων κυκλωμάτων. Μπορώ με καλωδιάκι εύκολα να βάλω και να βγάλω εξαρτηματάκια κυκλώματα. Τα οποία μπορώ επιτόπου να τα προσαρμόσω όπως θέλω, έτσι, χωρίς να κάνω κολλήσεις ιδιαίτερα, χωρίς να φτιάξω επιτυπωμένη πλακέτα. Έτσι, είναι παραμετροποιήσιμο το κύκλωμα που φτιάχνω πάνω σε ένα raster. Να δούμε εδώ πέρα κάποια βασικά για το raster. Το raster βλέπουμε ότι έχει δύο, καταρχήν εδώ βλέπουμε τρία, έτσι, ένα σε αυτό το μέγεθος, το οποίο είναι και αυτό που σου δίνουν όταν παίρνεις ένα kit Arduino, ένα αυτό το μέγεθος, λίγο πιο μεγάλο και ένα αυτό. Και υπάρχουν και άλλα μεγέθη. Ας δούμε λίγο πώς δουλεύει ουσιαστικά ένα raster. Το raster έχει δύο γραμμές, έτσι, κατακόρυφες, τάσεις και γύρους. Είναι για την τροφοδοσία του κυκλώματος, έτσι. Στις γραμμές που είναι το μείον συνδέουμε τη γύρωση, έτσι. Και στις γραμμές που είναι το συν συνδέουμε την τάση. Αυτά τα raster που έχουμε εδώ είναι για 5V κυκλώματα. Έτσι. Τώρα, οι γραμμές που είναι εδώ πέρα αριθμημένες, είναι ανάποδα, ναι. Οι γραμμές που είναι αριθμημένες με γράμματα, έτσι, του λατινικού αλφαβήτα γράμματα, έτσι,
και αριθμούς. Συνήθως έχουμε και αριθμούς, όπως λέμε εδώ στο μεγάλο, έτσι 1, 5, 10, 15. Το μικρό δεν έχει αριθμούς. Ουσιαστικά αυτές είναι βαχυκυκλωμένες, δηλαδή αυτές οι 5 γραμμές. Α, έχει αριθμούς. Έχει, ναι, έχει, δεν φαίνονται ουσιαστικά. 1, 2, 3, 4 μέχρι 30. Έτσι. Όλες οι γραμμές που βρίσκονται, όλες οι τελείες, οι τρύπες ουσιαστικά που βρίσκονται στη γραμμή 1 είναι βαχυκυκλωμένες, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Και το ίδιο ακολουθεί για όλες τις γραμμές. Εδώ έχουμε κάποια λεντάκια, σας δείχνω πώς είναι ένα LED. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει ουσιαστικά το κόκκινο, έτσι, αυτό βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το οποίο ανάβει τυχαίες, έχω τυχαίες χρονικές στιγμές. Έτσι είναι. Προχωρήσουμε. Αυτό είναι ένα piezo element, παράγει ήχους. Αυτό δεν έχει πολικότητα, όπως για παράδειγμα ένα LED. Το LED έχει πολικότητα, έτσι. Το piezo element δεν έχει πολικότητα. Συνδέω το ένα ποδαράκι στη γύρωση, όποιο θέλω, και το άλλο το συνδέω στο Arduino. Και το Arduino με PWM στέλνει σήματα παλμούς και παράγουμε ήχους όπως θέλουμε εμείς. Έτσι. Το βλέπουμε εδώ πέρα αυτό. Έτσι. Είναι συνδεδεμένο. Το ένα το ποδαράκι πηγαίνει στο Arduino το μαύρο και το άλλο είναι στην γύρωση. Να συνεχίσουμε. Εντάξει, θεωρούσα εντελώς περιττό να αναφέρω ότι χρησιμοποιούμε αντιστάσεις, ας πούμε, αλλά καλό είναι να αναφέρω. Τόσο για τα LED όσο και για τα κουμπάκια χρησιμοποιούμε κάποιες αντιστάσεις που χρειάζονται. Για τα LED για να μην κάνουν, γιατί το ρεύμα που βγάζουν τα πίν του Arduino είναι πιο πολύ από όσο μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένα λεντάκι για να μην καεί. Και δύο αντιστάσεις που χρησιμοποιούμε στα κουμπάκια ως pull down resistors. Έτσι, ως pull down. Ή ως pull up θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, εξαρτάται πώς συνδέουμε τα κουμπάκια. Σημαντικό. Χρησιμοποιούμε καταχωρητές ολίσθησης, συγκεκριμένα τους 74H595. Να πούμε τι είναι καταχωρητής ολίσθησης. Ένας καταχωρητής είναι ουσιαστικά μια συσκευασία, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μπορεί να αποθηκεύσει μια σειρά από ψηφία. Έτσι. Συγκεκριμένα είναι 8-bit. Μπορεί να αποθηκεύσω ένα byte εδώ μέσα και να μείνω εδώ πέρα για όσο καιρό θέλω και να μπορώ να το προσπελάσω. Έτσι. Και οι επεξεργαστές έχουν καταχωρητές μέσα και γενικά στα κυκλώματα θέλω να αποθηκεύω κάποια πληροφορία να τη θυμάμαι. Ωραία. Αυτό δεν είναι απλά ένας καταχωρητής που μπορεί να κρατάει μια πληροφορία, αλλά είναι και καταχωρητής ολίσθησης, δηλαδή μπορώ να μετατοπίζω τα ψηφία, να τα ολισθαίνω προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, προς το λόγο. Ωραία. Να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό είναι σηριακή εισόδου παράλληλης εξόδου. Δηλαδή στέλνω ένα-ένα τα ψηφία, τα bit που θέλω. Ωραία. Έστω θέλω να αποθηκεύσω ένα byte εδώ μέσα. Δεν στέλνω και τα 8 bit του byte απευθείας, θα στέλνω ένα-ένα. Ξεκινώντας από most significant bit, έτσι, ή από least significant bit. Και όποια στιγμή θέλω, μπορώ να του πω, εξήγαγε μου στην έξοδο και τα 8 που έχει αποθηκευμένα μέσα, σαν μνήμη, επί τόπου. Έτσι, άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες μετατροπές από σηριακή σε παράλληλη. Έτσι. Βέβαια, εδώ δεν το έχουμε για αυτόν τον λόγο, το έχουμε για άλλο λόγο. Ο λόγος είναι εξής. Τα 7 segment displays που ήταν προλίγο έχουν αρκετά ποδαράκια για να τα οδηγήσεις. Είπαμε τα 2 είναι της κοινής ανόδου και όλα τα υπόλοιπα είναι για τα λεντάκια, το κάθε λεντάκι εδώ πέρα, αν το αν θα ανάψει ή όχι. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε 2 τέτοια γιατί έχουμε 2 παίχτες, σκεφτόμαστε άμεσα ότι έχουμε πόσα. 2-8-16 ποδαράκια. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι μόνο τα 7 segment displays θα μας έτρωγαν και τα 16 ποδαράκια, που δεν έχει 16 ποδαράκια το Arduino, έχει 13-14. Ωραία. Ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε το Shift Registers είναι για να απλοποιήσουμε λίγο, όχι να απλοποιήσουμε, για να διευκολύνουμε το κύκλωμα από το Arduino στο υπόλοιπο, στο raster. Ουσιαστικά το Arduino τώρα τι κάνει, με 6 ποδαράκια μόνο, μπορεί και ελέγχει και τις δύο οθόνες. Έτσι, με 6 ποδαράκια. Το Shift Register, να δούμε εδώ πέρα, χρησιμοποιεί 3 βασικά ποδαράκια για είσοδο, συν κάποια άλλα γύρωση τάση, και όλα τα υπόλοιπα ποδαράκια είναι εξόδου. Άρα το Arduino ουσιαστικά στέλνει πληροφορία στο Shift Register με κάποια ποδαράκια, έτσι, κάποιο είναι clock, latch, θα τα δούμε αυτά, και όποτε θέλει να εξάγει την πληροφορία που καταγράφει εδώ μέσα, έτσι, την εξάγει μέσω του Shift Register από τα υπόλοιπα ποδαράκια. Ουσιαστικά το Arduino στέλνει σηριακά τα bits που αφορούν το ποια LEDs θα ανάψουν στο 7 segment display, και όταν εγώ αποθηκεύσω τη συνολική πληροφορία μέσω Shift Register, έτσι αυτό το Shift Register έχει μέσα 8 κύτταρα μνήμης.
κάθε κέντρο μνήμης αποθηκεύει ένα ψηφίο, τα λεγόμενα flip-flops. Έτσι. Όταν εγώ αποθηκεύσω συνολικά την πληροφορία που θέλω για να την εξάγω στην οθόνη και να δω το συνολικό αποτέλεσμα, τότε στέλνω ένα σήμα στον καταχωρητή και του λέω, τώρα αυτή τη στιγμή εξήγαγε στην οθόνη το byte αυτό που σου έχω αποθηκεύσει, σηριακά όμως το έχω αποθηκεύσει, στην οθόνη στείλει το παράλληλα. Οπότε μπορώ ουσιαστικά με τρία ποδαράκια να ελέγξω μια οθόνη που διαφορετικά θα ελεγχόταν με 8 ποδαράκια. Έτσι. Και επειδή έχουμε δύο οθόνες, με 6 ποδαράκια από τον Arduino στα shift registers, για να ελέγξουμε δύο οθόνες. Θα δούμε πώς γίνεται στην δεσμολογία. Τα κουμπάκια τα οποία χρησιμοποιούμε για να πατάνε οι χρήστες, έτσι, είναι τα tackle switches, είναι πολύ απλά, είναι και μικρά σε μέγεθος, δεν είναι το φυσικό μέγεθος αυτό. Θα δούμε πώς γίνεται η συντισμολογία αυτών των πλήκτρων. Έτσι. Τα έχουμε συνδέσει με δύο τρόπους, έτσι ώστε όταν το πατάμε να στέλνουμε high στο Arduino και όταν το πατάμε, όπως το έχουμε αφήσει, να στέλνουμε low. Έτσι, η τυπική λογική. Όσο το πατάμε είναι low, όσο το πατάμε είναι high. Έτσι. Εδώ να αναφέρουμε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά καλωδιάκια, έτσι, διάφορα πολύχρωμα και διαφορετικού μήκους για να γίνουν όλες οι συνδέσεις. Έτσι, αυτά από εξαρτήματα. Να σας δείξω λίγο κυκλωματικά κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα δούμε στον πίνακα εδώ πέρα. Μπορώ να το βάλω καρακόλι. Ορίζω. Μπορώ. Ωραία, λοιπόν. Σωστά. Λοιπόν, ναι. Κάτω, έτσι, μυθικά και αφήνω. Έτσι. Λοιπόν. Να βλέπουμε όλοι και τι. Πάνω σου, μπροστά σου, έτσι. Πάνω μου. Ναι, ναι. Θα μπορώ. Μπροστά σου, μπροστά σου. Θα μπορώ. Δοκίμασε. Έτσι θα μπορώ. Έτσι θα μπορώ. Λοιπόν. Δεν βάζει μέσα στην οθόνη. Μισό λεπτό λίγο. Θα με βοηθήσει κάτι που έχω εδώ πέρα. Λοιπόν. Αυτό είναι ένα άλλο σκέτς, το οποίο το χρησιμοποιώ σαν βοηθητικό για να δω. Δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα εδώ πέρα που έχουμε. Λοιπόν, όσον αφορά για τα κουμπάκια, θέλω να δείξω λίγο τα κουμπάκια πώς τα έχουμε συνδέσει. Έτσι, εξ αρχής. Τα κουμπάκια τα έχουμε στο pin. Δεν θα σχεδιάσω το Arduino. Έτσι, έτσι, λοιπόν. Το pin 2, ουσιαστικά. Θα δούμε λίγο. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι του κυκλώματος, δεν θα σας το δείξω συνολικά όλο το κύκλωμα, κομμάτια-κομμάτια, έτσι, και θα βγει το συνολικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε το pin 2, το Arduino, εντάξει, το οποίο το συνδέουμε στη γύρωση, με μια αντίσταση, εντάξει. Λοιπόν, όσο το κουμπάκι δεν πατιέται, έτσι, δεν ενώνεται δηλαδή, έτσι, έχουμε 0, ωραία. Μόλις πατάμε το κουμπάκι, έτσι, και ουσιαστικά ενώνονται αυτά εδώ πέρα, έχω τα 5 βόλτ στο κουμπάκι και χρησιμοποιούμε την αντίσταση για pull down resistor. Έτσι. Εάν είχαμε την αντίθετη λογική, εάν είχαμε συνδέσει την αντίσταση στα 5 βόλτ και όσο δεν το πατούσε ουσιαστικά ήταν 5 βόλτ και όσο το πατούσε ήταν 0, θα λειτουργούσε ως pull up resistor και η λογική ήταν διαφορετική. Όταν εγώ θα διάβαζα μέσα στο Arduino τι τιμή έχει το pin 2, θα μου έλεγε. Όταν δεν το έχω πατημένο, θα μου έλεγε 5, 1, true δηλαδή. Όσο θα το πατούσα, θα μου έλεγε low, 0, false. Έτσι, αντίθετη λογική. Αλλά επειδή η κοινή λογική, σωστή, normal, είναι η πιο ορθολογικά καλή, χρησιμοποιούμε αυτή τη λογική. Το ίδιο έχουμε κάνει και για το pin 3. Έτσι, γιατί έχουμε δύο πινάκια. Τώρα, χρησιμοποιήσαμε το 2 pin και το 3. Τώρα θα πει κάποιο, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα. Θα μπορούσαμε, ναι. Αλλά το 2 και το 3 δουλεύουν με interrupts. Και δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα interrupts, έτσι. Το Arduino, το Doom Ilanov, στο pin 2 και pin 3 έχει interrupts. Όταν πατάμε εμείς το κουμπάκι, διακόπτει το μικρολεκτή. Δεν χρειάζεται μες στον κώδικα να λέμε πατήθηκε το 2, πατήθηκε το 2, πατήθηκε το 2. Πατήθηκε, κάνει αυτό. Όχι. Δεν ελέγχουν ποτέ αν πατήθηκε το 2 και το 3 μες στον κώδικα. Επειδή δουλεύουμε με interrupts, επί τόπου, μόλις πατάμε το κουμπάκι, σταματάει το πρόγραμμα και καλούμε ρουτίνα η οποία διαχειρίζεται το interrupt. Γιατί αυτό, γιατί είναι δίκαιο. Φανταστείτε ότι έχουμε 100 παίχτες. Ωραία. Και πατάνε και 100. Σίγουρα κάποιοι πατήσαν την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια. Τώρα μιλάμε για κλάσμα ανθρώπων, σίγουρα θα παίχουν. Αλλά για να είναι δίκαιο,
να εξηγήσω λίγο αυτή την περίπτωση χρήση. Αν είχαμε 100 χρήστες και πατούσαν και 100, ωραία. Όταν θα ερχόταν η στιγμή να ελέγξω ποιος πάτησε πρώτος, ωραία. Αυτό πώς θα γινόταν. Θα διατρέχαμε έναν βρόχο σε έναν πίνακα και θα βλέπαμε για όλους έναν, εάν έχει πατηθεί το πίν του. Αν κάποιοι είχαν πατήσει όμως ταυτόχρονα, ο αλγόριθμος θα σταματούσε τον πρώτο που είναι στο πίνακα. Δεν είναι δίκαιο. Καταλάβατε. Οπότε όταν είναι interrupt, ουσιαστικά τι κάνει, όμως το πατήσει πρώτος και το πότε interrupt θα φτάσει στον μικρολεκτή, και υπότιτλοι ότι είναι που θα εκτελεστεί από αυτό το interrupt, αυτός έχει πατήσει το πιο γρήγορο από όλους. Έτσι. Είναι πιο δίκαιο λοιπόν όταν χρησιμοποιούμε interrupts. Το interrupt είναι. Το interrupt είναι ουσιαστικά ένα σήμα που στέλνω, ένα παλμό που στέλνω στο μικρολεκτή και τώρα σταμάτα τι κάνει. Και εκείνη τη στιγμή τρέξει μια συνάντηση που εσύ έχει ορίσει. Okay. Έτσι, σαν προγραμματιστή, εσύ έχει ορίσει τη συνάντηση που θα κληθεί όταν στείλουμε το ίντερνετ. Εσύ. Ναι. Αυτά τώρα, πες ότι είναι στους 100 παίκτες. Οι 50, ας πούμε, είναι σχεδόν ανθρώπινα ταυτόχρονα. Υπολογιστικά μπορεί να το βρει αυτό το ίντερνετ, το πώς να το επεξεργαστεί, ας πούμε, στα πάρα πολλά κλάδια του δευτερολέπτου. Αυτό είναι μετά τα κομμάτια hardware. Έτσι, δες τους μικροεπεξεργαστές. Όταν έχει πολλά ίντερνετ. Υπάρχουν πολλά πράγματα, υπάρχουν προτεραιότητες. Άλλο το ίδιο από ενός ποντικού, άλλο το ίδιο από ενός μέσα κάρτας δικτύου. Υπάρχουν προτεραιότητες και υπάρχουν και ελεγκτές οι οποίοι αποθηκεύουν ουσιαστικά τα interrupts και σε προτεραιότητα, ανάλογα τι συσκευή είναι, έτσι, και σε ουρά ουσιαστικά first in, first out. Προς την πάτση πρώτη. Ναι, αυτό. Ναι. Έτσι. Και μετά από ξεχαστή χειρίζεται. Εδώ ουσιαστικά όπως. Τώρα αυτό που είπες, να ταυτόχρονα δεν γίνεται ποτέ. Ποτέ δεν το hardware θα στείλει δύο τα σήματα και τα δύο. Αυτό αντιλαμβανόμαστε εμείς ταυτόχρονα. Θα δουλέψει με το clock και θα δει πώς έχει πατήσει σου, το clock θα δουλέψει. Αυτό το επιλέξεις, το οποίο είναι ένα ουσιακό. Το πλάσμα του δευτερολέπτου το αντιλαμβάνουμε στην διαφορά. Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο για το λεντάκι που υπάρχει, το οποίο ανάβει τυχαία σε τυχαίες χρονικές τιμές. Λοιπόν, το λεντάκι είναι πολύ απλό. Αν θυμάμαι, είναι στο pin 4. Να γεννάμε τον κώδικα. Το λεντάκι είναι στο pin 4. Ναι. Λοιπόν, κάνε λίγο alt-tab. Alt-tab, κάνε. Ωραία. Αυτό θέλεις. Την εικόνα, λοιπόν. Για το λεντάκι. Στο pin 4, εντάξει. Έχουμε εδώ, είναι πολύ απλή σύνδεση. Εδώ είναι ground, έτσι, γη. Εδώ είναι 560 ohm. Και εδώ πέρα είναι 10 kilo ohm, έτσι να το αναφέρω. Λοιπόν, αυτό είναι μια δίωδος, έτσι. Εδώ είναι η άνοδος, εδώ είναι η κάθοδος. Πότε ανάβει η δίωδος, θα είναι ορθά απολωμένη. Πότε είναι ορθά απολωμένη, έτσι. Όταν η κάθοδος είναι στη γη, που είναι, ωραία. Και όταν η άνοδος είναι στην τάση, στα 5 βολτ. Το αν θα είναι 5 βολτ αυτή η γραμμή ή όχι, όμως εξαρτάται από το ίνου. Άρα αν πω εγώ αυτή τη γραμμή 5 βολτ, ανάβει. Αν την πω 0, δεν ανάβει. Καταλάβατε. Αν πάρω αυτή τη γραμμή και την πάω στην τάση, 5 βολτ, θα ανάβει πάντα αυτό το λέω. Πάντα, συνέχεια θα ανάβει. Έτσι. Αν εγώ καθορίζω με κάποιο τρόπο εδώ πέρα, το αν θα είναι 5 βολτ ή όχι αυτή η γραμμή, μπορώ να καθορίζω αν θα ανάβει το LED. Και αυτό καθορίζεται από το Arduino, το pin 4. Στο software μέσα, εγώ όποτε θέλω, λέω το pin 4 είναι high, το pin 4 είναι low. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε τώρα κυκλωματικά το piezo element. Το piezo element το έχουμε συνδέσει στο pin. Για να δω λίγο. Piezo element είναι στο 6. Ωραία. Εδώ έχουμε το ground. Εντάξει. Το πιέζο element είναι αυτή η σύνδεση. Εντάξει. Είναι πολύ απλή η σύνδεση. Το ένα ποδαράκι πάει στη γύρωση, όποιο από τα δύο θέλουμε, και το άλλο πάει στο Arduino. Να πούμε κάτι σημαντικό. Αυτό το pin είναι PWM. Κάποια ποδαράκια του Arduino είναι ή digital, input output, true false, διαδική λογική boolean, ή PWM. Ένας τρόπος να παράγω αναλογικά σε εισαγωγικά σήματα με ψηφιακό τρόπο, από 0 μέχρι 255. Επειδή εδώ πρέπει να στείλω τετραγωνικό παλμό για να παραχθεί ο ήχος, έτσι με PWM μπορώ και παράγω παλμοσυρές διαφορετικού μήκους για να παράγω και διαφορετικές συχνότητες. Ωραία. Απλή σύνδεση του πιέζου έλεγχο.
Τώρα πάμε να δούμε λίγο το 7 segment display και το ίδιο το, το shift register. Λοιπόν, το δούμε εδώ. Πάμε λίγο. Πάτα λίγο το tab, ξανά. Πάνω στο home directory. Εντάξει. Να ξαναπάτε εκεί. Α, όχι, εδώ στις εικόνες θα πάω. Εδώ πριν ήμουν, εντάξει. Α, όχι, αυτή την πρώτη της άλλης. Λοιπόν, το 7 segment display, πάτα λίγο ξανά. Α, όχι, εντάξει, εντάξει. Το 7 segment display είναι... θα το δείξουμε λίγο εδώ. Αυτό το σέντερ display που είπες τώρα, ναι. Δεν είναι αυτό που είναι τα κουμπιτεράκια. Ναι, αυτό είναι. Έτσι, αυτό χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιούνται σε πολλά... Λοιπόν, αυτό είναι το server segment display που έχουμε, έτσι, έχει 10 ποδαράκια, εντάξει. Να αναφέρουμε το εξής, το τρίτο και το 8ο, εδώ πέρα, έτσι, 1, 5, 6, 10, είναι κινής ανόδου, άρα το 3 και το 8ο πηγαίνουν στα 5 volt. Εντάξει. Από εδώ πέρα δηλαδή θα πηγαίνουμε στα 5 volt. Επειδή είναι κινής ανόδου τα LED. Έτσι φανταστείτε όπως σας έδειξα εδώ πέρα αυτό το LED, το οποίο η άνοδος πρέπει να είναι 5 volt για να ανάψει και η κάθοδος πέρα στη γιώση. Φανταστείτε 8 τέτοια. Εντάξει. Μέσα σε αυτή τη συσκευασία, το 7 segment display. Εντάξει. Που και τα 8 όμως μοιράζουν την κοινή άνοδο τώρα. Έτσι. Δηλαδή έχουν κάτι τέτοιο, δείτε. Εδώ είναι τα 5 ευρώ. Εντάξει. 8 τέτοιες σειρά μοιράζονται κοινή άνοδο, η οποία είναι στα 5 ευρώ και η κάθοδος, εντάξει, είναι, θα συνδεθούν στα shift registers. Θα το δούμε αυτό. Φανταστείτε αυτή τη σειρισμολογία εδώ πέρα. Εντάξει. Το 3 και το 8, μισό λεπτό. Εδώ πέρα είναι και τα τεποδαράκια 3 και 8, συνδυάζονται εδώ πάνω. Ωραία. Λοιπόν, τα ποδαράκια 10, 9, 7, 6, 5, 4, 2 και 1 αντιστοιχούν σε κάθε ένα λεντάκι. Τα λεντάκια εδώ πέρα είναι αριθμημένα πάντα. Έτσι είναι με τους κύκλους του ρολογιού. Έτσι είναι α, β, δ, ε, φ και τζι. Ωραία. Και αυτό λέγεται D-Point. Εντάξει. Κάποια ποδαράκια από αυτά ανάβουν κάποιο LED. Υπάρχει το mapping, ας πούμε το 10 είναι το α, το 9 είναι το G, έτσι, και πάει λέγοντας. Αυτό εξαρτάται το 7 segment display που έχουμε πάρει και πώς είναι τον κατασκευαστή. Βλέπουμε το datasheet. Ωραία. Να πούμε το εξής. Για να μπορέσουμε να ανάψουμε την οθονίτσα και να τη στέλνουμε bytes, έτσι, κάθε φορά ένα byte, το πιο λεντάκι θα είναι αναμενό, πιο δεν θα είναι, χρησιμοποιούν το shift register που αναφέραμε πολύ λίγο. Γιατί φανταστείτε αν είχαμε, εδώ έχουμε ουσιαστικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ποδαράκια, έτσι, γιατί είναι 8 LED, ένα byte. Δύο τρεις οθόνες, 16 ποδαράκια, δεν θα φτάνει το Arduino, αυτό που ανέφερα πολύ λίγο. Εδώ έχω δει shift registers. Ο shift register τι είναι? Είναι ολοκληρωμένο. Το δούμε εδώ. Τα 8. Αυτό το ολοκληρωμένο τι έχει? Έχει τάση, γύρωση. Εντάξει, αυτό είναι το 74 HC595. Δεν έχει σημασία από ποιο κατασκευαστή. Όταν έχουν, όπα τι έγραψε, 57 έγραψε, 95. Λοιπόν, δεν έχουν σημασία τον κατασκευαστή που το έχουν πάρει, συνήθως θα είναι 55, υπάρχουν και άλλα, έτσι, 164 νι, όλα έχουν κοινή input output, κοινό. Ωραία. Εδώ σας δείχνω το κυκλωματικό διάγραμμα, όχι το πραγματικό κατακορυφή. Έτσι, ο κανονικός είναι, να τον δούμε. Εδώ, αυτός, ωραία. Έχει 8 ποδαράκια για το byte που θα εξάγει, Q0, Q1, Q2, Q3,
Q4, Q5, Q6 και Q7. Ωραία. Ένα byte. Έχει γραμμή data. Έχει γραμμή clock. Και έχει και το latch. Τι είναι τώρα αυτά. Το Arduino, εδώ μέσα φανταστείτε. Ας σβήσω το κωδική σημασία του δεδομένου. Εδώ μέσα υπάρχουν 8 free flops. 2, 3, 4, 8. 8 κιλιτάρα μνήμης. Το κάθε ένα μπορεί να κρατάει 5 βολτ ή 0 βολτ. Ένα ψηφίο. Ωραία. Και κάθε ένα από αυτά συνδέεται με αυτές τις γραμμές. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πολύ πρακτικά το έχω σχεδιάσει, έτσι. Μπορούμε να δούμε αναλυτικά με το κύκλωμα. Αυτά είναι τι free flops είναι όλα. Λοιπόν, το Arduino, όταν θα θελήσει να οδηγήσει μία οθονίτσα, ωραία, θα στείλει σηριακά από αυτή τη γραμμή με τη σειρά τα ψηφία ενός byte. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ας πούμε. Ωραία. Θα τα στείλει σηριακά. Αυτή μία γραμμή υπάρχει μόνο. Αυτά τα θα γραφτούν εδώ πέρα. Εντάξει. Και συνέχεια με τα υπόλοιπα ποδαράκια θα εξηγήσουμε τι είναι το καθένα. Ωραία, μπορεί όποτε θέλει το Arduino να πει, ξέρεις κάτι, ό,τι έχει αποθηκευμένο σε αυτόν τον καταχρονητή τον οκτάμπιτο, βγάλτα στις εξόδους, έτσι, του shift register. Και κάθε μία έξοδος από το shift register συνδέεται στα ποδαράκια του Semi Segment Display. Έτσι, παράδειγμα, το 10 είναι το Q5, το 9 είναι το Q0, το 4, το 7 είναι το Q4. Ωραία, λοιπόν, το ποια ποδαράκια αντιστοιχούν από το shift register, από την έξοδο του shift register, το byte που εξάγεται, σε ποια ποδαράκια του server segment display, και αυτό μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, έτσι. Εμείς το βγάλαμε εμπειρικά, κάναμε try and error, με τη μέθοδο αποκλεισμού, κάποια στιγμή βρήκαμε, ας πούμε, ποιο είναι το ποδαράκι του shift register που πρέπει να αντιστοιχηθεί με το ποδαράκι του server segment display, έτσι ώστε όλοι οι αριθμοί να φαίνονται σωστά, το 0 μέχρι το 9. Αυτό έγινε γιατί είχαμε ξεχάσει ουσιαστικά που είχαμε πάρει αυτό το Semi Display και θυμόμασταν τα ποταράκια πώς αριθμούνται. Αν και ψάξαμε στο ίδιο το μόνο. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Πειραματισμό κάναμε για να βρούμε. Να πούμε κάτι σημαντικό όμως. Πριν συνδέσουμε το ποταράκι από εδώ, το κάστρο ποταράκι, στο κάστρο ποταράκι του Semi Display, έχουμε αντιστάσεις. Εντάξει. Και μετά από εδώ πάνω στο Semi Display. Όποια είναι τέλος πάντων. Γιατί είπαμε ότι και αυτά είναι LEDs. Δεν μπορώ απευθείας να στείλω τα 5 volt στο λεντάκι. Έτσι. Εντάξει. Φαίνεται κάτι που μπορεί να απαντήσω πάνω σε αυτό. Να κάνω εγώ μια διακρίνηση. Ναι. Υπάρχουν LED display με κοινή άνοδο και κοινή κάθοδο. Ναι. Το αυτό είναι κοινή ανάγκη. Ωραία. Εντάξει. Γιατί μπορεί να κάνετε ολοκληρωμένο που είναι για κοινή άνοδο, να πάρετε κοινή κάθοδο και να δείτε γιατί δεν δουλεύει. Όλα αυτά δηλαδή τα LEDs μέσω της γραμμής 3 και 8 συνδέονται στην τάση η άνοδος. Έτσι όπως σας έδειξα εδώ πέρα. Αυτό το LED το έχουμε βάλει έτσι ώστε είναι κοινής καθόδου. Κοινής καθόδου. Έτσι είναι η κάθοδος είναι στο ground. Έτσι. Δεν είναι κοινής καθόδου, συγγνώμη. Η κάθοδος είναι στο ground και η άνοδος είναι στο Arduino που είναι ό,τι θέλουμε εμείς, 5 βολτ ή 0 βολτ. Έτσι. Και εδώ πέρα βλέπουμε. Έτσι. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι το Semi Segment Display μας. Έχουμε 8 τέτοια, έτσι. Και όλες οι ανώδοι είναι στα 5 βολτ. Και η κάθοδος μέσω μιας αντίστασης, εντάξει, είναι που ως το shift register. Στα ποδαράκια του shift register. Εντάξει. Εδώ πέρα. Αυτό είναι το κύκλωμα του παιχνιδιού που έχουμε κάνει. Α, το ίδιο πράγμα εφαρμόζεται και για το δεύτερο παίκτη. Το ίδιο server segment display και ίδιο shift register. Από άλλο κατασκευαστή, αλλά 84C55 που έχει ίδιο input output, τα ίδια. Δεν αλλάξαμε κάτι. Έτσι. Τώρα, να πούμε λίγο για το clock και το latch. Τι είναι τα clock και το clock. Το clock και το latch. Το latch είναι ένας μαθαρωτής. Τι σημαίνει αυτό. Όταν εγώ στέλνω πληροφορία στο σηριακά στον shift register, αυτή η πληροφορία σιγά σιγά αποθηκεύεται. Έτσι, αποθηκεύεται στο πρώτο flip-flop, το πρώτο ψηφίο που στέλνω. Την επόμενη φορά που θα στείλω το επόμενο ψηφίο, το πρώτο ψηφίο θα πάει στο επόμενο flip-flop και αυτό που έστειλα θα πάει στο πρώτο. Δηλαδή,
κάθε φορά που στέλνω ένα ψηφίο, να το πείσω τώρα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, ξανά το ολοκληρωμένο όπως είναι. Ωραία. Και αποθηκεύω το καινούργιο bit μέχρι να αποθηκεύσω και τα 8. Ωραία. Λοιπόν, όταν εγώ θα στείλω τα ψηφία 1-1, το latch το έχω κατεβασμένο. Κατεβασμένο, το έχω low το latch. Το κάνω low μέσα από τον κώδικα. Κάνω το low, στείλω όλα τα ψηφία και τα 8. Ωραία. Και μόλις ξέρω ότι έχω αποθηκεύσει όλο το byte μέσα στο shift register, ξανανεβάζω το latch. Το κάνω high. Αυτή η μετάβαση από το low στο high είναι και αναγκάζει και το shift register να εξάγει την πληροφορία. Φανταστείτε, ας πούμε, κάθε φορά που εγώ έστειλα ένα bit, το shift register να εξήγαγε την πληροφορία. Θα δείχνω την άλλη οθόνη, θα έπαιζε λίγο, θα θρεμό έπαιζε, μέχρι να έστειλα και τα 8 και να δείχνει σωστά το αποτέλεσμα. Έτσι. Οπότε τώρα τι λέω, αποθήκευσε πρώτα και τα 8 bit και στο τέλος ανέβασε το latch σαν διακόπτης και τότε στείλε την πληροφορία στην οθόνη για να δείξει με τη μία σωστά την πληροφορία. Και το clock, ωραία, είναι συγχρονισμός. Έτσι. Είναι ουσιαστικά όταν το clock είναι κατεβασμένο, ό,τι είχε να κάνει δεν δουλεύει. Έτσι, δεν δουλεύει το κύκλωμα. Αν το clock είναι κατεβασμένο και να στέλνω data και να ανεβοκατεβάζω latch, δεν δουλεύει τίποτα. Είναι σαν enable line. Έτσι, το clock. Εδώ πέρα. Και ο καταχωρητής είναι συγχρονισμένος, δηλαδή όλα τα flip-flops συνδέονται σε κοινή γραμμή. Εντάξει, το clock ίσως δεν θα σας απασχολήσει τόσο, άμα θέλετε να υλοποιήσετε αυτό το παιχνίδι. Αυτά ήταν τα κυκλωματικά του. Τελείωσαν τα κυκλωματικά. Αν δεν θέλετε κάποιο σχέδιο πάνω στα κυκλώματα, και να πάμε να δούμε τον κώδικα, ο οποίος συντομία βέβαια, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Έχει κάποιες απορίες στο κυκλώμα. Στην πόρτα του Arduino, δηλαδή πόσα αμπέρα. Νομίζω είναι 40 μιλιαμπέρ. Τώρα το είχα διαβάσει. Νομίζω. Άμα θες, μπορούμε να το δούμε και πιο μετά. Εντάξει. Και νομίζω κάποια πινάκια βγάζουν λιγότερο και περισσότερο. Έτσι. Θα το δούμε. Και σχετικά με το clock, το clock θα δημιουργήσει εσύ μέσω του Arduino ή έχεις κάποιο... Το clock. Μισό λεπτό. Θα δούμε στον κώδικα. Δημιουργήσεις εσύ δηλαδή μέσω του... Ναι, εσύ ορίζεις πλέον το latch, το clock και το data. Το Arduino. Έχει μία μέθοδο το Arduino, η shift out, που της δίνεις το clock, το latch εσύ το ελέγξεις πάνω κάτω. Εντάξει, πριν στείλεις τα δεδομένα. Το κατεβάζεις, στέλνεις τα δεδομένα και το ανεβάζεις. Η μέθοδος που στέλνει τα δεδομένα, παίρνει το clock και τα data, της λες με ποιος τρόπο να αρχίσει να στέλνει τα bits, most significant bits ή least significant bits, και αυτή μετά μέσα, είναι ένα Arduino μέθοδο στο library, που έχει το core του Arduino, αυτή μετά μέσα χειρίζεται το πινάκι που έχεις ορίσει εσύ, να σαρώσει και να στείλει ένα ψηφία. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Κάνεις το τρέξι στον αλγόριθμο stepping by one. Με ένα κλοκ στη μετάφραση. Κάνεις, ας πούμε, shift του κάθε ψηφίου ή με μάσκες διαδικές παίζεις, με διαδικούς τελεστές και πώς το πετύχεις. Να σας βρίσκω εδώ πέρα. Νομίζω ότι είχαμε δείξει αυτό πώς μπορούμε να κάνουμε ψηφιακή επικοινωνία σε ένα άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον πηγαίο κώδικα και να δούμε και πώς παίζατε σε λίγο, έτσι. Να το χαρούμε και λίγο. Θες να σου το δώσω. Ποιο? Όχι, να, από εδώ πέρα. Έτσι, Λοιπόν, καταρχήν το project είναι open source, έτσι, και ό,τι project φτιάχνει το Open Hackerspace. Εντάξει. Ενισχύουμε όχι μόνο το open hardware, αλλά και το open software. Να δούμε λίγο τον πηγαίο κώδικα. Το Pitches είναι μια βιβλιοθήκη, ένα header, ο οποίος έχει δηλωμένους μέσα όλες τις συχνότητες για το πιέζο element. Έτσι. Να το δούμε εδώ πέρα. Το βλέπουμε εδώ. Έχει για όλες τις νότες, νότα B0, νότα C1, νότα CS1, βλέπετε. Όλες τις συχνότητες, σαν αριθμούς. Οπότε, όταν εγώ στείλω την κάθε νότα στο πιέζο element, παράγεται διαφορετικό ήχος. Έτσι, αυτή η βιβλιοθήκη έχει φτιαχτεί από το time IGO. Δεν είναι τίποτα, είναι απλά δηλώσεις. Έκανε πολύ trial για να πετύχει όλες τις συχνότητες. Έβαζε αριθμούς, πειραματιζόταν μέχρι να βρει όλες τις κλίμακες. Ας πούμε, εντάξει, φαίνεται απλό, αλλά είναι λίγο επίπονο να το κάνεις. Ωραία, οπότε χρησιμοποιούσαμε αυτή τη βιβλιοθήκη και αυτή είναι η open source. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο στο. Άρα μπορεί να το βάλει να παίξει και με μουσική. Ναι, ναι, εννοείται. Ένας είχε φτιάξει πιάνο, είχε βάλει πολλά κουμπάκια, σαν αυτά που έχουμε εδώ, πολλά στη σειρά, και καθώς πατούσε... Κάποτε που ψάχνει κάτι καζεπτίνες με κάτι. Μονοφωνικό όμως, έτσι. Ναι, ψάχνει κάτι καζεπτίνες. Λοιπόν, το LED pin το έχουμε συνδέσει στο pin 4, έτσι.
εμείς χωρίσαμε αυτό. Ωραία. Αυτός ο τύπος, αν σας παραξενεύει, είναι το ο μη προσημασμένος, είναι το τσαρ, αλλά unsigned. Δεν μπορεί να πάρει αρνητικούς αριθμούς από 0 μέχρι 255. Εντάξει, όχι από μείον 127 κτλ. Εδώ έχουμε ορίσει το piezo bin, το οποίο είναι στο 6. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα ένα pattern που έχουμε φτιάξει για να είναι το software έτσι ώστε να μπορεί να πάρει όσους παίχτες θέλουμε. Είναι multiplayer, έτσι. Να μπορεί να πάρει και 150 παίχτες, ας πούμε. Έχουμε φτιάξει εδώ ένα τύπο δεδομένων, έτσι, τον user player type, και κάθε user player έχει το button pin, το πινάκι που είναι το κουμπί το οποίο πατάει. Είναι το IQ number στο κουμπάκι που αντιστοιχεί, έτσι. Κάθε μια συσκευή έχει ένα IQ number. Το IRQ που λέμε. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε δύο κουμπάκια και δύο IRQ numbers έχει το Arduino το μοιραμό. Το Arduino Mega έχει παραπάνω interrupts. Ωραία. 0-1 και δεν θυμάμαι, νομίζω δεν είναι στο 0-1, σε άλλους αριθμούς αντιστοιχούν. Και εδώ έχουμε τις νίκες. Πόσες νίκες έχει μέχρι στιγμής αυτός ο παίχτης. Ωραία. Και εδώ πέρα έχουμε την. Αυτό είναι ένας δείκτης. Ωραία. Είναι ένας δείκτης που δείχνει σε μια συνάρτηση. Ποια συνάρτηση? Την interrupt service routine. Όταν πατάω το κουμπάκι και σταματάω ο μικρολεκτής, πρέπει να τρέξει με συνάρτηση. Αυτή η οποία θα δει ότι έχει πατηθεί το κουμπί και θα κάνει κάποια πράγματα. Και θα αυξήσει τις νίκες κατά ένα, ας πούμε. Ωραία, αυτή η συνάρτηση δεν εμπιστεύει τίποτα και δεν παίρνει τίποτα. Έτσι είναι το Arduino μας αναγκάζει αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Ωραία, είναι λίγο λάτωμα αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, είναι ένας δείκτης που σε μια συνάρτηση που δεν παίρνει τίποτα και δεν επιστρέφει τίποτα. Ωραία, άρα κάθε παίχτης έχει ένα κουμπάκι το οποίο πατάει, το button pin, έχει ένα IQ για το οποίο δυστυχεί στο κουμπάκι του, τις νίκες, πόσες νίκες έχει στιγμής, και μια συνάρτηση που όταν το πατάμε το κουμπάκι, πάει και την καλή και βλέπει κάποια πράγματα, θα δούμε. Τώρα, εδώ είναι ο πίνακας που έχει ουσιαστικά τα πραγματικά δεδομένα. Βλέπετε, αυτός είναι ένας πίνακας που κάθε θέση του είναι ένα UPTAF. Να το ορίσαμε εδώ. Τι ορίζουμε? Το κουμπί στο pin 2, το IQ number το 0, winnings 0, όταν ξεκινάει γράφει 0-0. Δεν έχει κανένας νίκης, ωραία. Και εδώ είναι το όνομα της συνάντησης. Play 0 handler, play 1 handler. Ωραία. Να αναφέρω κάτι εδώ. Θα δούμε πώς εγκατιστούμε ένα interrupt με μια συνάντηση του Arduino. Η συνάντηση που ορίζουμε όταν κάνουμε εγκατάσταση ένα interrupt και μια interrupt service routine, μας αναγκάζει το πρωτότυπο συνάντηση να είναι αυτό. Δηλαδή, η συνάντηση, η player 0 και η player 0 handler και η player 1 handler, αναγκαστικά πρέπει να είναι έτσι. Να μην παίρνουν τίποτα και να μην εμπιστεύουν τίποτα. Έλα όμως που αυτές οι δύο συναρτήσεις είναι ακριβώς οι ίδιες στο κώδικα, σαν να έχουμε κάνει copy-paste. Αυτό δεν είναι καλό σχεδιαστικό, έτσι, σε σχεδία software, δεν είναι καλό. Θα μπορούσε κάλλιστα εδώ να παίρνει ένα integer και να μας λέει από ποιον πέφτει έχει προέλθει, και αυτός ο integer να παίρνει σε μία συνάρτηση, η οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμη. Μας αναγκάζει εδώ το Arduino, να βρεθεί το Arduino, να το κάνουμε έτσι, γιατί εντάξει, δεν είναι καλή σχεδία. Ωραία. Από άποψη δηλαδή το πώς σχεδίασαμε αυτή τη συνάρτηση στο Arduino. Έτσι. Μπορείς να ανοίξεις κάτι από πάνω, να το κάνεις μετά. Μπορείς να το πειράξεις, αυτό πήγα να δω. Αυτό πήγα να κάνω. Μπορείς να το πειράξεις. Να δέχεται να πάρει ένα κέρδο, ρε παιδί μου, τίποτα άλλο. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, το max piece είναι ο μέγιστος αριθμός των user players. Πόσους παίχτες έχουμε. Αυτό υπολογίζεται δυναμικά από το πινακάκι εδώ πέρα. Δεν το ορίζουμε, δεν βάζουμε εδώ πέρα ανάμεσα δύο, ας πούμε. Έτσι. Το υπολογίζουμε δυναμικά εδώ πέρα με μια διαίρεση. Τώρα, επειδή κάθε παίχτης έχει τη δική του οθονίτσα και κάθε δική του οθονίτσα ελέγχεται, οδηγείται από ένα shift register, ωραία, ορίζουμε και το shift register εδώ πέρα. Τον τύπο και για κάθε player μετά πιάνει τα πινάκια. Ο shift register type έχει large pin, clock pin και data pin. Έτσι. Το βλέπετε. Σαν bytes. Αναφέρω εδώ στο σχόλιο ότι το clock pin πρέπει να είναι pin double again. Εντάξει. Και μετά τι κάνουμε εδώ πέρα. Δύο είναι παίχτες, ωραία. Ένα κομμάτι εδώ και ένα κομμάτι εδώ. Το πινακάκι που μας δείχνει ποιοι είναι οι καταχωρητές. Ωραία. Για όσους παίχτες έχουν υπολογίσει πιο πάνω. Ωραία. Τα πινάκια είναι αυτά. 13 στο latch, 11 στο clock, 12 στο data pin για τον πρώτο παίχτη. Και αν δούμε, ισχύουν χαρτούρικα. Και για τον άλλο παίχτη είναι τα ίδια. Θα δούμε ότι το pin 11 και το pin 10 είναι και τα δύο PWM pins. Αν εδώ βάλουμε κάποιο άλλο πινάκι θα έχουν πρόβλημα. Ωραία. Που δεν είναι PWM. Άρα έχουμε ορίσει ουσιαστικά ένα πινακάκι με τους δύο παίχτες και όσους θέλουμε ακόμα να προσθέσουμε άλλους, και έχουμε δηλώσει και ένα πινακάκι με τους shift registers, τα πινάκια. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τους χαρακτήρες, τα bytes που στέλνουμε στο shift register.
και αυτός με τη σειρά που θα δει ώρα θα τα στείλει στο server segment display. Τα bytes αυτά είναι αυτά που βλέπουμε εδώ στη σειρά, είναι το 0, το 1, το 2, το 3, το 4 μέχρι το 9. Ωραία, από 0 ως 9. Και εδώ έχω αναφέρει και σχολιάκια στο 16αδικό σύστημα. Αν θέλουμε να μετράμε μέχρι το 15, μέχρι το 16, μέχρι το 15, το 0 δεν μετράει, σαν νίκη. Ωραία, είναι η κωδική αυτή. Τώρα, αναφέρουμε εδώ ότι ένα ψηφίο από το 16αδικό σύστημα αναφέρεται σε 4 ψηφία στο διαδικό σύστημα. Πολλοί έχουν αναφέρει ότι το 16αδικό σύστημα φτιάχνει για ποιο λόγο. Πολλοί τους φαίνεται πιο δύσκολο, ενώ είναι πιο εύκολο το 16αδικό από το διαδικό. Το 16αδικό σύστημα φτιάχθηκε ως ένα σύντομο σύστημα για το διαδικό. Γιατί αν έχω ένα αριθμό 8 ψηφία, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 8 ψηφία, έτσι, μπορεί να γραφτεί ως 16αδικό με 2 μόνο ψηφία. Άρα είναι η σύντομη όψη ενός διαδικού αριθμού. Έτσι. 4 ψηφία στο διαδικό σύστημα μπορεί να είναι 1 ψηφία στο 16αδικό. Στο 4 ψηφία στο διαδικό μπορεί να είναι 1 στο 16αδικό. Ωραία. Άρα αυτά εδώ πέρα ουσιαστικά είναι bytes. Εντάξει, το 0 χ που μπαίνει μπροστά σημαίνει ότι αυτή τη μήνυα είναι 16αδική. Έτσι, είναι παντού ίδια, βλέπετε. Τώρα, τα δύο ψηφία εδώ πέρα είναι ένα byte. Έτσι, 001, 001. Έτσι, άμα το αναλύσετε, άμα κάνετε μετατροπή από το 16αδικό στο διαδικό, θα δείτε ποιο αριθμό είναι. Αυτοί οι αριθμοί είναι αυτοί που είχε αναφέρει, αυτέ που θα έβγαζε ο BCD decoder απευθεία. Δεν χρειάζεται, αφού από τον κώδικα ελέγχεται αυτό. Ωραία. Αυτοί οι αριθμοί, έτσι, άμα το δούμε σε ιεραρχικό επίπεδο, κάποια είναι στο byte μέσα, κάποια είναι 1, κάποια είναι 0. Έτσι. Να πούμε κάτι σημαντικό. Όταν είναι όπου έχουμε 0 ανάβει το LED και όπου έχουμε 1 δεν ανάβει το LED. Γιατί είναι αντίστοιχη λογική, είναι κοινή, έχουν κοινή άνοδο στα 5 volt. Έχουν κοινή. Η κάθοδο είναι στα 5 volt. Και η άνοδο είναι στο Arduino. Με συγχωρείτε. Η άνοδο είναι στα 5 volt. Η άνοδο είναι στη γύρωση, με συγχωρείτε. Η άνοδο είναι στη γύρωση και η κάθοδο είναι στο Arduino. Άρα για να ανάψω πρέπει να κάνω 0, όχι 1, το αντίστοιχο, έτσι. Ωραία, οπότε μην μπερδευτούμε. Αν αναλύσουμε ένα από αυτά τα ψηφία, από αυτού του αριθμού δεξιδικού διαδικά και δούμε ότι ξέρεις, το 1 ας πούμε δεν ανάβει. Όχι. Αν ήταν 0 θα ανάβει. Έτσι, αυτό μπορεί να μπερδευτείτε αν το δείτε, αλλά είναι αντίστοιχη λογική. Εδώ είναι πόσα σύμβολα έχουμε. Εντάξει, πάλι με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε δυναμικά από 0 έως 9. Τώρα, οι νότες. Εδώ έχουμε ένα πινακάκι με όλες τις νότες σε σειρά. Επιλέξαμε κάποιες. Είναι ο ήχος που ακούγεται όταν νικάει κάποιος. Όταν πάει μέχρι το 9 και φτάνει στο 9, παίζει ένα ήχος. Αυτές είναι οι νότες σε σειρά στο πινακάκι. Αυτές οι νότες είναι στην λίπη που είδαμε προλίγο, που ήταν αντιστοιχείς με αριθμούς. Ωραία. Τώρα, κάθε νότα έχει ένα duration. Δεν παίζουν όλα σε duration. Εντάξει. Αυτή που βλέπουμε παίζει σε ένα τέταρτο της νότας. Έτσι. Η άλλη είναι. Όπα, μισό λεπτό. Έτσι. Το βλέπουμε. 4, 8, 2. Εδώ υπολογίζουμε και πόσες νότες. Δηλαδή για κάθε πινακιάκι έχουμε αυτόν τον τύπο, που είναι έξυπνος τύπος, υπολογίζουμε δυναμικά πόσα στοιχεία έχει μέσα. Έτσι. Τώρα να πούμε κάτι. Εδώ έχουμε το 1 δευτερόλεπτο. Έτσι, στο Arduino δεν μπορούμε να πούμε περίμενε 1 δευτερόλεπτο, σαν ένα. Λέμε περίμενε 1000, που είναι milliseconds. Ωραία. Άρα δεν έχουμε αποθηκεύσει ουσιαστικά το 1 δευτερόλεπτο, σαν 1000 milliseconds. Ωραία. Όταν πατάμε τα κουμπάκια θερμοπαίζουν, κάνουν bouncing. Ωραία. Και επειδή δεν θέλω να πατάω, ας πούμε, δύο φορές γρήγορα το κουμπάκι, να το δέχεται σαν δύο φορές, αλλά θέλω να, άμα το κάνω έτσι, να το πάρει μία φορά. Ωραία. Αυτό το κάνουμε με την bouncing. Θα το δούμε πώς γίνεται αυτό. Ωραία. Παίζουμε με τον χρόνο. Ωραία. Επίσης, κάτι σημαντικό. Όταν εγώ πατάω το κουμπάκι, μόνο το πατάω όποτε θέλω. Όχι μόνο όταν αναμένω το LED, όποτε θέλω. Και όταν ανεβασμένο και όταν αναμένω. Ωστόσο, υπάρχει ένα time slot, έτσι, μια χρονοθυρίδα, η οποία είναι μεταβλητού μήκους. Και γιατί αυτό? Γιατί το LED δεν είναι πάντα συγχρονισμένα. Έτσι. Σβήνει, περιμένουμε κάποιο χρόνο μέχρι να ανάψει. Ωραία. Σβήνει, περιμένουμε κάποιο χρόνο μέχρι να ανάψει. Αυτός ο χρόνος δεν είναι ίδιος πάντα, είναι random. Ωραία. Αυτός ο χρόνος λέγεται. Αυτός ο χρόνος είναι εκτός της χρονοθυρίδας. Αν το πατάω εκεί πέρα, δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι να το πατήσω όταν ανάψει το λεντάκι. Μόλις δούμε ότι ανάψει το λεντάκι, να το πατήσουμε. Πες το να νικήσει. Ωραία. Όταν ανάβει το λεντάκι, μπαίνουμε σε χρονοθυρίδα. Ότι σε αυτό το χρόνο μέσα μπορείς να το πατήσεις. Και αν το πατήσεις και σε δεχτεί το δίνω το πάτημα και κληθεί η ρουτίνα μέσω του interrupt, δέχεται το πάτηση και έχεις win. Έχεις νίκη.
Ωραία, όσο είμαστε εκτός χολοθυρίδας και να το πατάω, δεν το παίρνει. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο τη setup, η οποία είναι η ρουτίνα κάτι σαν constructor. Καλείται μία φορά σε όλο το sketch που έχουμε γράψει, την body φορά. Τι λέει αυτό το sketch? Κάνε το LED pin output, γιατί θα στέλνω εγώ τι μέσα στο LED, άναψε ή σβήσε. Ωραία. Κάνε το piezo pin, το έχουμε ορίσει έτσι, πάνω. Κάνε το output, αυτό γιατί θα στέλνω ήχους εκεί πέρα. Ωραία. Τώρα, για κάθε player, ένας βρόκος, το οποίο θα τρέχω από 0, μέχρι όσοι είναι οι players. Για κάθε player σε αυτό το game, τι κάνεις? Πάρε τη συνάρτηση των handler από τον πίνακα, έτσι, για τον αιωστό player του πίνακα που είναι αποθηκευμένοι όλοι οι players. Πάρε τον handler, τη συνάρτηση δηλαδή, ωραία, και αποθήκευσέ τη μέσα σε αυτή τη μεταβλητή. Ωραία. Πάρε επίσης το RQ number και τον button pin, αποθήκευσέ τα εδώ πέρα, σαν προσωπικοί μεταβλητές. Ναι, σαν τέμ. Δήλωσε ότι το κουμπί είναι input, το εκάστοτε button, έτσι, το εκάστοτε button. Αυτό το έχει σε έναν τρόπο μέσα και το κάνει για όλους τους παίχτες. Δήλωσε εδώ ότι είναι input για το Arduino, παίρνουμε την E, ωραία. Και αυτή είναι η συνάντηση του Arduino, η attach interrupt. Δίνουμε το RQ number, το 0 και το 1, έτσι, την πρώτη φορά στον πρόχο, το 0, την δεύτερη φορά στον πρόχο, το 1. Δώσε τον handler, έτσι, το... πώς ήταν πάλι, μισό λεπτό. Το play 0 handler και το play 1 handler, έτσι, εδώ πέρα. Και rising, αυτό το rising τι είναι? Όταν πατάω το κουμπάκι, το ίντερα πότε θα καλείται. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις πότε θα καλείται το ίντερα. Όχι θα καλείται, θα στέλνεται το ίντερα. Μπορεί να στέλνεται όσο είναι low, όσο είναι high, όσο το έχω πατημένο. Όσο είναι high θα στέλνει συνέχεια το ίντερα και θα καλείται συνέχεια η ρουτίνα. Όσο είναι low, όσο δεν το πατάω, μπορεί να στέλνει ίντερα. Και να καλείται η ρουτίνα. Με το άρθρο του Arduino για αυτές τις συναντήσεις. Αυτές είναι το Arduino. Γιατί ξέρω εγώ, ας πούμε, σε C++ και λέω, είναι, δεν είναι. Εδώ πέρα δεν χρησιμοποιήσαμε κάτι σε C++, χρησιμοποιήσαμε όχι. C είναι. Είναι C, έτσι. Ωραία. Δεν έχουμε class και βιβλιοκώδες και τέτοια. Γενικά στο Arduino, οι βιβλιοθήκες υλοποιούνται όλες το object oriented, έτσι. Και αυτό που γράφουμε εμείς, το γράφουμε σαν procedure συνήθως. Ωραία. Τώρα, rising, τι σημαίνει αυτό? Όσο είναι low το πινάκι, όσο το πατάω είναι low. Έτσι το έχουμε σχεδιάσει με το pull-down register. Ωραία. Μόλις το πατάω, το σήμα από low πάει high. Ωραία. Στην θετική άνοδο, στο θετικό μέτωπο, δηλαδή φανταστείτε το σήμα, είναι low, μόλις το πατάω αυξάνει σε αυτό το μέτωπο το θετικό, εκείνη τη στιγμή μόνο μπορεί να σταθεί το ίντερνετ. Αν εγώ το έχω πατημένο, μετά δεν στέλνονται. Αν το αφήσω, δεν στέλνονται. Μόλις το πατήσω και από low πάει να γίνει high, το δεν στέλνει το ίντερνετ. Έτσι είναι rising. Όταν το σήμα κάνει το rising. Έχει falling. Μπορεί να το έχω πατημένο και μόλις το αφήνω, ξέρω εγώ, να στέλνει το ίντερνετ. Έτσι. Ωραία. Επίσης, εδώ κάνουμε initialization για κάθε πινάκι του κάθε shift register. Βλέπετε εδώ τι κάνουμε. Πάλι για, για όλους τους shift registers, από τον πίνακα που τους έχουμε αποθηκευμένους, τον αιωστό, έτσι 0-1, εδώ αφού έχουμε 2. Πάρε το latch pin, πάρε το clone pin, πάρε το data pin, αποθήκευσε εδώ πέρα σε τέμι μεταβλητές και δήλωσε ότι και τα τρία είναι output. Θα μπορούσαμε εδώ επιτόπου να πούμε να έχουμε 4 δηλώσεις pin mode και εδώ επιτόπου να δηλώσουμε, ας πούμε, το μηδενικό στοιχείο. Απλά το έχουμε σε βρόχο για ένα δυναμικό. Θα πάμε να δηλώσουμε πάνω να ακούμε τρίτο παίχτη και αυτό δεν θα το αλλάξουμε καν. Αυτό είναι ένα κομμάτι κώδικα που μπορεί να δουλέψει και για 20.000 παίχτες. Ωραία. Τώρα. Να δούμε εδώ κάτι, έτσι, μια χακιά που έχουμε κάνει. Πώς θέτουμε το σπόρο για να παράγονται δυναμικά, όχι δυναμικά, για να παράγονται τυχαία αριθμοί. Ξέρετε, τυχαία αριθμοί δεν υπάρχουν πουθενά στο σύμπαν. Ακόμα και ο Τζον Βον Νιούμαν, όταν μελέτησε με αριθμητικά μοντέλα για να δει αν μπορεί να παραχθούν τυχαία αριθμοί, είπε, ας πούμε, ότι όπως μόνο σκεφτεί το αν θα μπορέσουν να παράγουν τυχαίους αριθμούς, είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Έτσι είπε. Έμειθαν που κοσίντερσε το Data Arithmetic Mathematical Model to produce random numbers is in a state of sin. Έτσι. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο μαθηματικά να παράγουμε πραγματικά τέτοιους αριθμούς. Πες μου. Δώσουμε μια συνάντηση που θα δώσουμε εμείς, π.χ. Ναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται το χρόνο, π.χ. Ναι, αλλά και πάλι... Special. Και πάλι είναι προβλέψιμο, μπορείς να το προβλέψεις. Ωραία. Τυχαίο ξεσημαίνει. Τυχαίο σημαίνει
αν το, αυτό που λες, αν του πω την τάδε ημερομηνία, την τάδε δευτερόλεπτο, βασίσου σε αυτό για να παράγεις τυχαίους αριθμούς, αν το ξανακάνω, θα επαναλάβω τη διαδικασία. Θα ξαναπαναλάβω όλη την ακολουθία των τυχαίων, των ψευδοτυχαίων αριθμών, όλη τη σειρά αυτή, θα την ξαναπαναλάβω. Το θέμα είναι με κάποιο τρόπο να μην μπορεί να ξαναπαραληφθεί. Ποτέ, με τίποτα. Θα είναι πραγματικά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Ναι. Να μην μπορεί να γίνει replicate. Έτσι. Τώρα, ποιος είναι ο τρόπος που παράγουμε ψευδοτυχαίους αριθμούς στο Arduino. Το pin 0 είναι ένα analog pin στο Arduino και επειδή δεν έχουμε συνδέσει τίποτα πάνω, έχει θόρυβο σαν pin αυτό. Έχει θόρυβο. Ωραία. Και αυτό το θόρυβο το χρησιμοποιούμε σαν είσοδο, διαβάζουμε από το pin 0 και το χρησιμοποιούμε σαν seed. Έτσι. Οπότε κάθε φορά που μπαίνει σε ρεύμα το Arduino, διαβάζει τι θόρυβο έχει το πινάκι, έχει αυτό το θόρυβο και το βασίσω σε αυτό. Ούτε αυτό είναι τυχαίο. Άμα μπορώ με κάποιο τρόπο τον ίδιο θόρυβο να δώσω, πάλι οι ίδιοι αριθμοί θα παραχθούν. Έτσι. Αυτό εννοούσε ο γονιό μα στην ουσία. Ότι αν δώσω τι ίδιε παραμέτρου στη γεννήτρια παραγωγή τυχαίων αριθμών, ξέρω τυχαίων, θα παραλάβω την ακολουθία. Ωραία. Ναι. Υπάρχει κάποια τιμή κατοφλίου στο θόρυβο αυτό? Ναι, υπάρχει. Το οποίο είναι και εφόσον υπάρχει τιμή κατοφλίου πάνω του κάπου, τι κάνει, καθιστά το πρόβλημα ακόμα πιο εύκολο στη λύση του. Αλλά εδώ δεν έχουμε τώρα κρυπτογράφηση, ας πούμε. Έτσι, είναι ένα παιχνίδι απλά. Έτσι. Λοιπόν, συνήθως αυτό μας ενδιαφέρει σε κρυπτογράφηση και θέματα ασφάλειας, ας πούμε. Το αν θα είναι τυχαίο ή όχι. Τώρα, εδώ είναι οι συναρτήσεις, οι handlers. Εδώ είναι σωστικά οι Interrupt Service Routines. Όταν πατάω εγώ το κουμπάκι και στέλνει το Interrupt, καλείται αυτή η συνάρτηση. Για τον Player 0 καλείται αυτή. Για τον Player 1 είναι ακριβώς ίδια, απλά στην ουσία αναφέρεται στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση. Έτσι. Αυτό δεν είναι καλό σχεδιαστικό. Έτσι, γιατί ουσιαστικά το μόνο που αλλάζει είναι αυτό, θα μπορούσε να γίνει reusable, μια συνάρτηση, η οποία να δέχεται ως παράμετρο έναν integer και να πηγαίνει εδώ πέρα στον εκάστοτε παίχτη. Αλλά επειδή η attach integer που είδαμε παραπάνω εδώ πέρα, εδώ μπορεί να πάρει μόνο μια συνάρτηση που δεν παίρνει παραμέτρους και δεν εμπιστεύει τίποτα, είναι πρόβλημα. Έτσι. Οπότε έχουμε δηλώσει δύο φορές την ίδια συνάρτηση. Τι κάνει αυτή η συνάρτηση? Η συνάρτηση έχει όταν πατάμε το κουμπάκι, κάθε φορά που το πατάμε το κουμπάκι, ανεξάρτητα τι γίνεται με τα λεπτάκια και αυτά, καλείται πάντα. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ελέγξουμε είναι να λύσουμε το πρόβλημα του bouncing. Ωραία. Αν το πατήσω δύο φορές πολύ γρήγορα, να το δεχτεί ως μία φορά. Τη δεύτερη φορά να το αγνοήσει το σήμα, το interrupt. Ωραία. Να πει πάτησε δύο φορές γρήγορα, δεν το δέχομαι. Εγώ το θέλω μία φορά αυτό. Ωραία. Βάζουμε ένα χρονικό παράθυρο, έτσι. Το οποίο τι σημαίνει, όταν πατάμε το κουμπάκι και καλύτερα συνάντηση, λέμε η μύρη μας δείχνει σε ποιο χρόνο βρισκόμαστε. Η μύρη, οπότε την καλούμε στο Arduino, μας λέει από τη στιγμή που το βάλαμε στην πρίζα μέχρι εκείνη τη στιγμή πόσα μιλισεκόντς έχουν περάσει. Οπότε είναι κάτι και μπορούμε να μετράμε κιόλας, να κάνουμε το χρόνο. Βέβαια αυτή βασίζεται σε μια μεταβλητή. Όταν αυτή τα κάνει όλη, θα μηδενιστεί, οπότε χάσαμε τον χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 50 μέρες ή 50 ώρες που μπορεί να με θυμάται. Αυτό το πρόβλημα το λύνουμε με RTC, έτσι, real time clock κύκλωμα, το οποίο έχουμε μεσαίων και υπολογιστές, το BIOS ας πούμε, που κρατάει την ώρα, μπαταριόλα, δεν ξεχνάει ποτέ. Ωραία. Αλλά εντάξει, τώρα 50 μέρες να παίζουμε εμείς στα μάτια εδώ πέρα, αυτό δεν παίζει, εντάξει. Και όταν άμα δούμε ότι λειτουργεί, πατάμε reset, ξεκινάμε. Λοιπόν, η μύλη μας φαίνεται το χρόνο που όταν πατήθηκε το κουμπάκι. Εάν αυτός ο χρόνος αφαιρούμε από αυτό το χρόνο, ωραία, το bounce time, ο οποίο είναι ένας χρόνος που ορίζουμε εμείς 200 μιλισεκόντ. Ωραία, μικρός χρόνος. Ωραία. Με συγχωρείτε λίγο. Α, όχι, λάθος. Έκανα λάθος. Το bounce time είναι ο χρόνος που είχε πατηθεί προηγουμένως. Εντάξει, κάθε φορά που το πατάω, αποθηκεύω στην bounce time το χρόνο τώρα. Ωραία. Που πατήθηκε, που είχε πατηθεί. Όταν ξαναπατήσω, αφαιρούμε το χρόνο αυτό, έτσι, αφαιρούμε το χρόνο στην ουσία από δύο διαρχικά πατήματα, αυτό. Αν αυτός ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από 200 μιλισεκόντ, τότε δεχόμαστε αυτό είναι ένα γυροπάτημα. Αν αυτός ο χρόνος είναι μικρότερος από 200 μιλισεκόντ, 200 μιλισεκόντ είναι πολύ λίγο, έτσι, είναι πολύ λίγο. Δηλαδή είναι αυτό. Τότε δεν δεχόμαστε αυτό το πράγμα, είναι ένα πάτημα. Ωραία. Αν αυτό το κάνουμε ένα δευτερόλεπτο, ωραία. Αν εμείς πατάμε έτσι, πιο αργά, έτσι. Πάλι δεν θα το δέχεται. Ωραία. Αυτό το χρόνο. Το ορίζουμε εμείς. Ναι, το βρήκατε ας πούμε. Εμπειρικά, ναι, γι' αυτό εμπειρικά βγαίνει. Εμπειρικά, ναι.
Φανταστείτε, ας πούμε, και στα κινητά τηλέφωνο, πόσο χρόνο να κάνω να γράψει ένα μήνυμα κάθε πλούτη. Εμπειρικά γίνεται. Υπάρχουν τώρα που χρησιμοποιούν. Στον υπολογιστή δεν έχει μάθει στο keyboard, πότε πατάς εσύ πατημένο το πλήττρο κάθε πόδι θα βγει. Μετά πατάς γρήγορα, πόσες φορές θα το πάρει, ας πούμε, δεν έχει τέτοιες ρυθμίσεις. Το ρυθμίζει με μπάρα αυτό το πράγμα. Θα σα κάτι σχετικά άσχετο. Ναι, σε ένα site όταν καταχωρήσει ένα κωδικό. Ναι. Πρόσεχε. Okay. Πόσα ψηφία μπορεί να γράψει, μπορεί να ορίσει πόσα ψηφία μπορεί να δέχεται. Ναι, μπορεί να ορίσει πόσα θα δέχεται, ναι. Αν το κάνει με JavaScript, έχει πρόβλημα. Επειδή η JavaScript τρέχει στο client, μπορεί ένα πολύ εύκολο να απενεργοποιήσει την JavaScript και να σου γράψει εκεί ό,τι θέλει και να σου κάνει overflow μετά μέσα στο σύστημα. Καλό είναι να το κάνει με dynamic language, με την PHP, στο server να ελέγξει πόσο έχει βάλει. Αλλά αυτό για να γίνει έχει πρόβλημα. Γιατί πρέπει να κάνει ένα transaction, ένα STP request. Ένα φίλο γράφει ένα. Τόσο άστο, ένα Python για να καταχωρεί κάτι, αλλά να πει με τον κωδικό του και. Εντάξει, θα πούμε μετά. Θα πούμε μετά. Λοιπόν, πήγαμε στην ασφάλεια εδώ. Εδώ πες για τα κινητά. Εφόσον όλοι οι κατασκευαστές έχουν το keyboard εδώ και μου φτάσει αυτό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι έτοιμοι πίνακες, ας πούμε, που να λένε ότι το λογικό είναι σε αυτά τα πλαίσια. Οπότε ναι, γιατί είναι αυτό, ας πούμε. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν, εννοείται. Ναι, για να μην το βρει υπηρετικά, να το βρει. Α, ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Σχόλου. Ναι, αυτοί ναι, μπορούν να είναι έτοιμοι όλα. Εδώ εμπειρικά το κάναμε, εντάξει, δεν ψάξαμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα όταν πατάει κάποιο το πλήκτρο, ωραία, εξετάζει αν η προηγούμενη φορά που το πάντησε, ωραία, αν με τις δύο διαδοχικές που σας είπαμε, ωραία, είναι μέσα στη χρονοθερίδα που ορίζουμε εμείς για να το ξαναδεχθεί. Αν το πάντησε γρήγορα, ωραία, και δεν ικανοποιείται αυτή η συνθήκη, το αγνοεί εντελώς, ας πούμε. Έτσι. Μετά την if δεν κάνει τίποτα. Ή θα δούμε τι κάνει. Αλλά είναι αγνοεί ουσιαστικά το πάτημα αυτό. Εάν το πατήσει σε ικανοποιητικό χρόνο, αυτό που εξηγήσαμε, τότε εξετάζει εάν είμαστε στη χρονοθυρίδα που εδώ πέρα αν δείτε η time slot status είναι true όταν το λαμπάκι είναι αναμένο. Είναι false το λαμπάκι δεν είναι αναμένο. Ωραία, οπότε αυτή η συνάντηση όταν καλείται είναι άχρηστη πότε σε δύο περιπτώσεις. Όταν πατάω το κουμπάκι και είμαι εντός της συνθήκης αυτή και πάει να δει αν είναι αναμένο το λαμπάκι ώστε να αυξήσει το winnings κατά ένα. Ωραία. Έτσι, εάν η συνθήκη δεν ικανοποιείται, είναι άχρηστη συνάντηση, δεν κάνει τίποτα. Και επίσης, εάν ικανοποιείται η συνθήκη και δεν είμαστε μέσα σε χρονοθυρίδα, το λαμπάκι δεν είναι αναμένο, τότε πάλι είναι άχρηστη συνάντηση. Οπότε για να αυξηθεί, να δεχτεί τη νίκη, πρέπει να έχει στείλει πρώτο στο interrupt, να είσαι μέσα σε χρόνο αποδεκτό, είναι πάντα έτσι, ας πούμε, συνέχεια, ωραία, και το λαμπάκι να είναι αναμένο. Αλλιώς δεν θα δεχθεί ότι έχει πόντο. Αν ισχύουν και οι ίδιες συνθήκες, αυξάνει τις νίκες. Ωραία. Κλείνει το time slot status. Θα δείτε ότι το λαμπάκι ανάβει για ένα δευτερόλεπτο και σβήνει. Περιμένεις λίγο, τυχαία, ανάβει για ένα δευτερόλεπτο και σβήνει. Ωραία. Όταν ανάψει, αν εγώ το πατήσω απευθείας, το λαμπάκι σβήνει. Δεν έχει νόημα να μείνει αναμένο. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί εάν δεν κάνω το time slot false για να σβήσει το λαμπάκι, θα δούμε πώς. Και πατήσει εκείνη τη στιγμή και ο άλλος, έτσι, τι συμβαίνει, αυξάνει και το αλουνού. Έτσι, αυξάνει και το αλουνού. Επίσης, όταν είμαι μέσα στην service routine, όταν στέλνει ο άλλος interrupt, δεν μπαίνει στο interrupt. Γιατί όταν είμαστε μέσα σε service routine, τα interrupts απενεργοποιούνται. Όταν βγαίνουμε από το service routine, τα interrupts ενεργοποιούνται. Έτσι. Αυτό είναι βασική αρχή. Ωραία. Όχι από εμάς, προγραμματιστικά από το lead του Arduino γίνεται. Και γενικά όπως ασχολείται με kernel development πρέπει να το κάνεις. Όταν μπαίνεις σε ένα interrupt, έτσι, πρέπει να κατεβάζεις τα. Όταν μπαίνεις μάλλον σε μέρος τι είναι που χειρίζεται ένα interrupt, πρέπει να κατεβάζεις τα υπόλοιπα interrupts. Εκτός αν έχουν αναφέρονται σε ίδιο pool, και εκεί υπάρχουν προτεραιότητες μετά. Αφήστε αυτό το θέμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν όταν πατάμε ένα πλήκτρο, καλή τη συνάντηση, ελέγχουμε αν είμαστε στη συνθήκη που ορίσαμε πριν λίγο, που εξηγήσαμε. Και αν το λεντάκι είναι αναμένο, τότε αυξάνουμε στον αντίστοιχο παίχτη τις νίκες, κατά ένα, ωραία, και σβήνουμε το λεντάκι μέσω αυτής της σηματοδότησης εδώ πέρα. Σωστικά λέμε η χρονοθυρία τελείωσε. Δηλαδή δεν συνέχει να κρατάει κι άλλο, έτσι, αφού πρόβλημα και το πάτησα. Ωραία. Και το jump flag είναι ένας τρόπος για να φύγω από αυτή η ρουτίνα, προσέξτε λίγο, αυτή η ρουτίνα εδώ πέρα μπορεί να κληθεί ασύγχρονα όποτε αυτή θέλει. Δεν καλείται από τον κωδικά μας αυτή. Δεν κάνουμε αυτή την πουθενά. Καλείται όταν πατάμε το κουμπάκι. Και το πότε θα πατήσουμε το κουμπάκι είναι εντελώς ασύγχρονο, όπου θέλει ο χρήστης. Ωραία.
Το παιχνίδι έχει και μια loop βασική, η οποία κάνει κάποια πράγματα. Έτσι, ανανεώνει την οθόνη, τις οθόνες, δείχνει τον αριθμό του κάθε παίχτη κτλ. Επειδή αυτή μπορεί να κληθεί οποιαδήποτε στιγμή, θέλουμε εμείς, όταν θα πατιέται το κουμπάκι, να πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να ξανασκατεβαίνει. Και όχι να συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει ο μικρολεκτής. Έτσι, για λόγους ασφάλειας αυτό. Ωστόσο, δεν το κάνουμε με GoTo, το κάνουμε με ένα portable τρόπο, χρησιμοποιώντας τη Set Jump εδώ πάνω. Έτσι, εδώ πέρα. Η Set Jump ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να κάνω GoTo. Το GoTo το ξέρετε, αλλά επειδή το GoTo είναι η χειρότερη πρακτική που εμφανίστηκε ποτέ στην ιστορία της τροπότητας όσον αφορά τον προγραμματισμό. Ωραία. Η μηχανική της άνεσης, ας πούμε, είπαν ότι θα φτιάξουμε τη Set Jump, βάσει και λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Έτσι, η Set Jump ορίζει σε ένα σημείο και μετά πηδάς από αυτό που δεν κάνεις GoTo. Και μπορείς από το σημείο να το μετακινήσεις όπου θες. Έτσι. Λοιπόν, η ίδια συνάρτηση, μισό λεπτό, εδώ πέρα. Λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε jump, έτσι. Αποθηκεύουμε το χρόνο που είχε πατηθεί το κουμπί, έτσι ώστε την επόμενη φορά να ληφθεί υπόψη ο χρόνος του προηγούμενου κουμπιού, όχι του προηγούμενου. Έτσι πρέπει να ανανεώνουμε συνέχεια πότε πατήθηκε το κουμπί. Και αν η jump flag είναι true, ωραία, κάνουμε long jump, πηδάμε. Ουσιαστικά πάμε σε ένα σημείο που εμείς έχουμε ορίσει. Ωραία. Λοιπόν, η ίδια συνάρτηση για τον player 1, εδώ η ίδια, απλά αλλάζει μόνο αυτό, ο άσος. Έτσι, θα μπορούσε να είναι reusable, αλλά είπαμε τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται. Ωραία. Και η loop εδώ πέρα. Θα δούμε λίγο τη loop. Η loop είναι η πιο ουσιαστική. Είναι αυτό που τρέχει συνέχεια. Λέμε ότι το time slot είναι false εξ αρχής. Κατεβάζουμε το LED, το σβήνουμε. Ωραία. Ανανεώνουμε την οθόνη και τις δύο οθόνες. Ωραία. Παίρνουμε το large clock data από το κάθε shift register και κάνουμε την update shift register. Δίνουμε το large, το data, το οποίο είναι να πάει, έτσι. Το clock και από τον πίνακα των χαρακτήρων. Έτσι. Βλέπετε, από τον πίνακα των χαρακτήρων με τις νίκες. Ο πίνακας που έχει τους αριθμούς. Έτσι, αριθμείται 0, 2, 3, 4, 5, 9. Ανάγουμε τις νίκες του εκάστοτε παίχτη, το χρησιμοποιούμε σαν δείκτημα στο πίνακα του χαρακτήρων. Και αυτό το χαρακτήρα το χρησιμοποιούμε στην update shift register. Όταν κάνουμε την update shift register, γράφουμε στην οθόνη την πληροφορία. Άρα, μετά την τύπωση των αριθμών στις οθόνες, ελέγχουμε αν κάποιος είναι νικητής. Έτσι, διατρέχουμε ένα βρόχο για όλους τους παίχτες. Και αν ένας οποιοδήποτε τα winnings είναι πάνω από 9, ωραία. Ίσον, ναι. Έτσι, ίσον. Το πάνω είναι για ασφάλεια. Έτσι. Δεν θα γίνει ποτέ πάνω, θεωρητικά, αλλά το βάζεις γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι. Παίζεις καλή στην play melody, η οποία παίζει τις νότες. Ωραία. Μηδενίζεις όλες τις νίκες όλων των παιχτών, αφού τελείωσε αυτό το set. Και συνέχεια κάνεις long jump πάλι πάνω. Έτσι. Αν αυτό δεν δούλευε με interrupts και είχα πατήσει δύο ταυτόχρονα, θα νικούσε ο πόντος που είναι στον πίνακα. Αυτό ήθελα να εξηγήσω πολύ λίγο. Αλλά έτσι, το οποίο δεν γίνεται πλέον γιατί είναι με interrupts. Ωραία. Σταθή. Βλέπουμε εκεί πέρα ότι έχεις μια μεταβλητή I και εκεί έχεις μια μεταβλητή J. Ναι, για κάθε παίχτη. Έτσι, περίμενε. Μισό λεπτό, take winning conditions for... Αυτός είναι κρυβή κάθε φορά που τελειώνω γύρω. Μισό λεπτό, θα το δω λίγο. Ναι, γιατί υπάρχει αυτό, ξέρετε. Αυτό για όλους τους παίχτες, καταρχήν τρέχει όλους τους παίχτες και τσεκάρει αν ανήκει σε κάστοτε. Ναι. Όποιος και είναι αυτός όμως, πρέπει να μηδενίσει όλους. Ναι. Μπορεί να το πάτησε ο πρώτος και να πήγε στις 9 βαθμούς και να ανήκεις. Μπορεί να το πάτησε ο δεύτερος και να πήγε στις 9 βαθμούς και να ανήκεις. Όποιος και να το πάτησε, πρέπει να μηδενίσει όλους. Έτσι. Αυτό είναι στην ουσία. Ναι. Αυτό το κομμάτι του κουμπίκα το τρέχει συνέχεια, έτσι, κάθε φορά που τελειώνει. Ναι, συνέχεια ελέγχει. Ναι. Συνέχεια πέρα ελέγχει. Εντάξει. Τα δύο σφάσεις είναι το σχολείο, σαν τα εισαγωγικά. Ποιο, ναι, τα δύο σφάσεις είναι τα σχόλια στη ΣΥ. Μια ζαλάμι σχόλια. Λοιπόν, το delay πώς γίνεται. Αφού λοιπόν κλείσω τη χρονοθεΐδα, σβήσω το λεντάκι, ανανεώσω τις οθόνες και ελέγξω ποιος νίκησε, αν νίκησε κάποιος, τι κάνω. Περιμένω random από 1 έως 10 δευτερόλεπτα. Τα δευτερόλεπτα πώς ορίζονται, εδώ. Αυτό είναι 1000 μιλισεκόντ. 1000 μιλισεκόντ επί 1 έως 10 τυχαία, έτσι ανάλογα, 1, 2, 3, 4. Περίμενα.
Οπότε περιμένω εδώ πέρα, έτσι, και αφού τελειώσει αυτό το delay, μπαίνουμε σε χολοθυρίδα και ανάβουμε το λεντάκι. Το βλέπετε. Το λεντάκι το ανάβουμε και ανάβουμε τη χολοθυρίδα. Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι τυχαία αριθμή υπάρχει. Οπότε υπάρχει κάτι το οποίο. Υπάρχει δηλαδή μια λογική συνέχεια του ότι αυτό θα χτυπήσει το λεντάκι. Ωραία, λοιπόν, αν κάνω αυτή τη random από 1 έως 10 35.000 φορές. Ωραία. Εντάξει, θα πάρω μια ακολουθία που ψηφίζει. Δηλαδή, υπάρχει μια βιβλιοθήκη με μια ακολουθία που σου λέει ότι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει βιβλιοθήκη. Είναι μαθηματικό μοντέλο το οποίο βασίζεται σε κάποιες παραμέτρους και υπολογίζει αυτόν τον ψευδοτυχαίο αριθμό. Είναι γεννήτρια. Παίρνει κάποιους παραμέτρους και κάθε φορά που του φέρνει ένα ψευδοτυχαίο αριθμό σου δίνει ένα. Φέρνει ένα ψευδοτυχαίο σου δίνει ένα. Δεν του έχει καταχωρημένου όλου. Του υπολογίζει. Αλλά αυτοί οι παράμετροι που παίρνει αυτή η γεννήτρια για να παράγει αυτή την ακολουθία, εάν εγώ. Δώσω τις ίδιες παραμέτρους κάθε φορά, η ακολουθία που θα παραχθεί θα είναι η ίδια. Έτσι. Ναι. Τώρα, η παράμετρος που χρησιμοποιείται για αυτό το αριθμητικό μοντέλο, ποια είναι, αυτό που σου έδειξα πάνω. Εδώ. Να το. Αν εδώ βάλω, ας πούμε, σβήστο λίγο, με backspace, σβήστο. Βάλω, γράψω 32. Σε γράφω κώδικα. Ναι, άμα εδώ βάλω 32 και το κάνω κομπάνι αυτό, σε μεγάλο έτσι. Άμα εγώ έχω εδώ hard code το 32, ωραία, και κάνω τη random και κάνω print f να δω τι τιμές μου βγάζει, θα μου βγάζει πάντα 1.58, 1.58. Αν το κάνω reset του μήνου και το ξανακάνω, θα μου βγάζει πάλι 1.58, 1.58, το ίδιο πράγμα. Είτε ακολουθεί. Αλλά επειδή εδώ μέσα εμείς κάνουμε undo τώρα, σε παρακαλώ. Πώς πώς σου. Undo, πού είναι αυτό. Control Z. Πες Ctrl Z. Αλλά επειδή είναι σε αυτή τη τιμή που μπαίνουμε από το θόρυβο, το seed κάθε φορά είναι διαφορετικό. Οπότε αυτή τη τυχαία αριθμή δεν θα είναι πάντα ήδη. Αλλά βασίζονται στο seed, το οποίο διαβάζουμε από το pin 0. Έτσι. Άρα το pin 0, το pin 0, ας πούμε ένα. Το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Γιατί δεν τα αριθμή που μου βάλει. Από 1 μέχρι 5, όσα 5 είναι τα σταύρο, πού είναι σταύρο. 5 είναι τα βουβαράκια το άλλο. Από 1 0 ως 5 ή ως 4, όσα είναι. Το έχει μπροστά σου, πώς το λες. Ναι, ναι. 6, από 0 ως 5. Εντάξει, 6 ποδαράκια. Τα άναγω. Εντάξει. Εάν βάλω digital θα είναι 0 ή 1. Εντάξει, το οποίο δεν είναι. Λοιπόν, θα τελειώνουμε λίγο με τον κώδικα. Ανοίγουμε τη χρονοθυρίδα και ανάβουμε το LED. Εντάξει. Και περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο. Όταν ανάβει το LED, περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Σαν σου δηλαδή, δεν πρόκειται να το ανάψω το λαμπάκι σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Όχι. Να σβήσω το λαμπάκι σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Σβήνει το λαμπάκι. Να σα πω τη λογική. Κλείνουμε τη χρονοθυρίδα. Σβήνουμε το λαμπάκι, ανανεώνουμε τις οθόνες, ελέγχουμε αν κέρδισε κανένας. Ωραία. Περιμένουμε random από 1 έως 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Ανάβουμε το λεντάκι και περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο. Περιμένουμε από 1 έως 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή, όχι από 0 έως 10 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε από 1 έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει. Μόλις ανάψει, περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο για να σβήσει πάλι και να ξαναπεριμένουμε όποτε αυτό θέλει να ανάψει πάλι. Αυτό είναι. Εντάξει. Ουσιαστικά περιμένει 9 δευτερόλεπτα. Αν δεν το πατήσει όμως όταν ανάψει, σβήνει ένα δευτερόλεπτο. Αν το πατήσει μόλις ανάψει, σβήνει το τόπο. Εντάξει, γιατί κλείνουμε χρονοθυρίδα. Θα το δείτε μετά μόλις παίξουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η update shift register, η οποία ανανεώνει την καταχωρητή. Να το δούμε λίγο αυτό. Παίρνει το latch, το data, και παίρνει το clock και το value. Έτσι. Το βλέπετε. Τι κάνει, κατεβάζει το latch, αυτό που λέγαμε, κατεβάζω το latch, έτσι, από το shift register, γράφω όλη την πληροφορία στο shift register και ανεβάζω το latch. Και μόλις το ανεβάζω, όλο το byte, έτσι, φεύγει όλο στην οθονίτσα. Αυτή η shift out είναι συνάντηση στο Arduino, τη δίνει ένα data, ωραία. Τη δίνει τη γραμμή data του shift register, ωραία. Όπου στέλνει ψηφιακά, του δίνει το clock, αυτό που λέγαμε, ότι το clock το δουλεύουμε με τη βιβλιοθήκη του Arduino. Του δίνει εδώ μια σταθερά MSB first ή LSB first, ανάλογα από αυτό το byte θα στέλνει το shift register από το χαμηλότερη αξία ψηφίου ή από το μεγαλύτερη αξία ψηφίου. Εξαρτάται πώ θέλουμε εμεί. Και στέλνει και το ίδιο το byte. Έτσι. Άρα βλέπετε πώς υλοποιείται σωστικά αυτό που λέγαμε. Και εδώ είναι η Play Melody, η οποία διατρέχει όλες τις νότες. Εντάξει, όσοι έχουν αποθηκεύσει τον πίνακα, υπολογίζει τη διάρκεια κάθε νότας. Έτσι, εδώ με τη νότα, χίλια δια τη νότα. Εντάξει. Μετά με την Tone, η οποία είναι μια συνάντηση του Arduino που παράγει τετραγωνικό παλμό.
Έτσι είναι το Arduino τη συνάντηση. Κάνουμε την DON, το πιέζω πιν, έτσι από όπου θα στείλουμε το σήμα, την νότα και τη διάρκεια. Και παράγει μια νότα τόση διάρκεια στο τάδε πινάκι το οποίο είναι συνδεδεμένο το πιέζο element. Και επειδή οι νότες πρέπει να έχουν μια πάψη ανάμεσά τους για να μπορούν να ο εγκέφαλος να προλαβαίνει να κατανοεί τις νότες, γιατί θα έχουμε να δει τίποτα, ας πούμε έτσι. Πρέπει να περιμένουμε λιγάκι ανάμεσα στις νότες για να μπορούμε να διακρίνουμε τους ήχους. Μια τυπική τιμή η οποία έχει από trial and error, ωραία, η οποία αποδίδει, ακούμε καλά, ωραία, είναι αυτή. Έτσι τι λέει εδώ πέρα, η διάρκεια της νότας συν 30% seems to work well enough. Έτσι. Η διάρκεια πει 1,30 είναι συν 30%. Εντάξει. Άμα ήταν 0,30 είναι μείον 30%. Ωραία. Και κάνουμε τι λέει εδώ πέρα. Αυτό ήταν ο κώδικας, παιδιά. Εσύ δεν θέλω να δω κώδικα, Μαρτίνη, και εγώ βαρεθεί. Ωραία. Θα το δούμε να παίζετε. Έτσι, να δούμε να παίζει. Οτιδήποτε απορίες έχετε πάνω στο κώδικα, θέλω να σας απαντήσω. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα μας κάνεις εγώ και θα μας πεις. Πάμε να δούμε το παιχνίδι. Θέλω δύο εθελοντές. Εγώ. Ποιος είναι ένας? Εσύ. Άλλος. Ε. Κανείς. Μπράβο. Γεια σας. Ωραία, λοιπόν, το ένα το κουμπάκι, να βλέπουν και άλλοι. Ναι, γεύσα. Μήπως είναι ηλεκτροφόρα τα κουμπιά. Λοιπόν, να σας δείξω. Το ρετάκι ανάβει και σβήνει. Όταν ανάβει, ανάβει ένα ελεθρόλογο. Σβήνει, αλλά δεν ξέρω πότε ξανάψει, από ένα 10 ελεθρόλογο. Ανάβει, περίμενε. Τώρα, πάτησε και ένας πόντος, έτσι, παίξε. Μόλις αλλάζει πάνω από. Σε πρόλαβα, φίλε, τι κάνεις. Άντε, 2-1, άντε, πάμε. Μέχρι το 9, μισή πάει 9 κάτι. Ακούσουμε το ρίχνο. Ναι, ακούσουμε το ρίχνο. 3-1. Αγγελέ. Άμα κλέψει κάποιος και δεν είναι δίκαιο, reset, ξαναδούμε κανένας. Πώς θα καταλάβεις. Ε? Πατάει συνεχεία. Άμα το βλέπεις, πατήσω. Άσε, φίλε, άστο. Πάμε στο Twitter και γράψεις. Έλα, ρε, κλεάρχε, άντε, ρε. Έλα, δώσ' το, άντε. Εντάξει, και τώρα μην τενίζει και πάμε στο δεύτερο σετ, ας πούμε. Τώρα, άμα το πατάς, δεν κάνει τίποτα, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος θεωρητικά απλά να το πατάσει. Α, όχι, μετά είναι απλά άμα, άμα είναι τυχερός. Σε βλέπει, έτσι παίζει εσύ. Ναι, μετά κάνουμε αυτό με το μπλε λεντάκι. Ε? Μετά κάνουμε αυτή τη φάση με τον μπλε LED που όταν δεν το πετυχαίνεις μηδενίζει, μειώνει το σκορ. Ναι. Να βάλουμε ένα LED το οποίο δεν είναι πατακόκκινο, είναι RGB, μπορείς να αλλάξεις το χρώμα του. Και όταν θα ανάβει μπλε, όταν θα ανάβει μπλε, αν το πατήσεις θα μειώνονται οι πόντες. Όταν θα ανάβει κόκκινο και το πατήσεις θα αυξάνεται. Οπότε δεν είναι απλά ένα παιχνίδι από τα εκαστικών, αλλά θέλει και προσοχή. Ποιο χρώμα ανάβει. Βγάζει νικητές σε 9 φορές, έτσι. 9, ναι. Αλλά βγάζει νικητής ποιος θα είναι συνολικά πιο γρήγορος, συνολικά πιο αργότερος. Καλά, αυτό θέλει μετρήσεις στατιστικά και έτσι. Μπορεί να γίνει, μπορείς να τα απολογίζεις μέσα και με τη σειρακή στον υπολογιστή να βγάλεις στατιστικά. Κάτι τέτοιο εδώ επίσης, μπορείς να βάλεις δύο οθόνες για τον καθένα, μέχρι να είναι 9 νίκες.